Καλησπέρα σας. Έχει ζέστη εδώ μέσα, γιατί πόσο είναι αυτό? 26, τι 26 ρε φίλε. Καλοκαίρι έχουμε ακόμα, 26. Κάτω χαμηλός, πώς χαμηλώ? Α, πού χαμηλώνει, πού είναι το... Το από αυτό του. Τι είναι? Χριστό, αυτό εδώ πέρα, πώς ρε αδελφέ μου, τι γίνεται τώρα? Τι 26 το έχουν αυτοί εδώ μέσα ρε παιδιά, έχει λίγο ζέστη. Τι 26 μου το έχει βάλει ο παππούς ο Ζάχος, που πότε τον πονεί η μέση του, πότε τον πονεί ο αφιένας του, πότε τον πονεί το κεφάλι του. Έλα αδελφέ μου εδώ πέρα, πού είναι αδελφέ μου, μ' αρέσεις. 23, αποκλείται να είναι 23, ψέματα. 22, 21. Έχει ζέστη παιδιά ακόμα, θεωρητικά είμαστε σε φάση καλοκαιριού, πρακτικά όχι, φθινοποριάζουμε όπου να είναι. Από αύριο λέει, αλλάζει ο καιρός, χαλάει. Έρχονται βροχές. Τι λέει ο φίλος εδώ? Ρεάλ πονάς. Το φάγαμε κιόλας, λέει Γιάννη. Κάτσε ρε Γιάννη, κάτσε ρε Γιάννη. Ρεάλ πονάς. Τι ρεάλ πονάς? Αυτά από αλλού τα περιμένουμε, από σένα έρχονται. Κάτσε λίγο, περίμενε. Ρεάλ πονάς λέει εδώ πέρα. Κάτσε να δούμε τα σκορ στα παιχνίδια των 10. Είδα δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακό. Δεν ήταν κακός. Δεν το χαρακτήριζα κακό, το χαρακτήριζα καλό. Καλό. Ατλέτικο Γιουβέντους βλέπουμε εδώ πέρα 0-0. Μάλιστα. Ατλέτικο Γιουβέντους 0-0. Εδώ είμαστε. Ατλέτικο Γιουβέντους 0-0. Μπάε Λεβακούζεν Λοκομοτίβ Μόσχας 0-1. Μπάγερ Μονάχου Ερυθρός Αστέρας του Ματέο Γκαρσία. Θα δω τώρα αν ξεκινάει βασικός. 0-0. Δυναμό Ζάγκρεμπ Αταλάντα 1-0. Έχουμε γκολάκια νωρίς νωρίς. Παρί Σεν Ζερμέν Ρεάλ Μαδρίτης 1-0. Νωρίς νωρίς επίσης. Θα το γυρίσω όμως γιατί Ρεάλ είμαι. Σαχτάρ Ντόνετσκ Μάντσεστερ Σίτι 0-0. Στα σκοράκια, όπως θα λέγει η Γελένη Μενεγάκη, στα σκοράκια μας, όσον αφορά τα παιχνίδια του Champions League που έχουν ξεκινήσει στις 10. Νωρίτερα είχαμε Μπριζ Γαλατά Σαράι 0-0 ή αλλιώς 0-0 και Ολυμπιακός Πειραιός Τότεναμ 2-2, με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει από το 0-2 παρακαλώ των Άγγλων με το τέρμα του... Ποιος το βάλει το πρώτο Ολυμπιακό? Ποντένσε. Με το γκολ του Ποντένσε και την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βαλμπουενά, παιχτάρα, παράλληλα 35 του χρόνια, στο ξεκίνημα της επανάληψης στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου έχει και ένα ωραίο κορεό, είναι η αλήθεια. Πολύ γρήγορα τα φέρανε, καλέ φίλε και συνάδελφε. Δεν το έχεις πάρει, δώρο, το πλήρωσε κιόλας, δυνατή. Δεν του είπαμε να φέρουν κοκακόλα, αλλά τη φέρανε και την πληρώσαμε κιόλας. Ωραία. Μάλλον ήθελα να την ξεφορτωθούν, Χρήστο και όσοι, θα έλεγα. Λοιπόν, είναι ο Μπαλαντέρ φυσικά, μην μπερδεύεστε. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12 σε αυτό το γνωστό χαλαρό εναλλακτικό δίωρο το οποίο έχουμε για την ώρα στη συχνότητα του Λίμπερο 107,4. Με Νίκο Παπαδόπουλο μόνο του απόψε. Ελπίζω για τελευταία φορά και να επιστρέψει ο καλός φίλος και συνάδελφος από αύριο, γιατί ο Νίκος Παπαδόπουλος βγάζει μια κούραση. Σωματικά και πνευματικά θα την χαρακτήριζα. Και Πυρουνάκη, τι έγινε, Χρήστο, τι καινοτομίες είναι αυτές? Από αυτό που σου έχω πει, παίρνεις εδώ πέρα το τέτοιο. Για να δω. Άμπρα, το δικό μας εδώ πέρα. Καλός είναι, καλός, καλός. Πυρουνάκη, κοακολίτσα. Μια χαρά, εντάξει. Όχι, φίλε, η μακαρονάδα που έφαγα το μεσημέρι από τη Δώρα, νομίζω ότι ήρθε και έκατσε με έναν τέτοιο τρόπο που μπορεί να πεινάσω ξανά αύριο το απόγευμα. Αν και βέβαια μιλάμε για μένα. Άρα δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχει βάση. Εντάξει, γιατί μπορεί το βράδυ να γυρίσω σπίτι, που το κάνω, είναι η αλήθεια, συχνά το τελευταίο διάστημα, και με πιάνει μια τρέλα να φάω παγωτό. Παγωτάκι, φίλε, βεβαίως. Ένα ωραίο με σοκολάτα και μπράουνις που έχω στο σπίτι. Πάρα πολύ καλό. Αν και λένε το βράδυ πρέπει να τρως ελαφριά. Το βράδυ, βέβαια, επίσης λένε από την μια ότι πρέπει να τρως ελαφριά. Απ' την άλλη λένε ότι δεν κάνει, λέει, να τρως φρούτα το βράδυ, μετά τις 11-12. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ αυτή τη λογική, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, γενικότερα είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερη ανησυχία για την διατροφή του. Μας ευλόγησε ο Θεός με ένα πολύ καλό μεταβολισμό. Εντάξει, και ώρες-ώρες, άμα γουστάρουμε να πούμε, μπορούμε να τρώμε και σαν βόδια. Εντάξει, και χωρίς σταματημό. Με λίγους ανθρώπους δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Και μόνος, αλλά και με λίγους ανθρώπους μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, πρέπει να σε εμπνέει και ο άλλος, άμα είναι να βγεις και να φας
για να φας καλά. Δηλαδή θα πεις, θα βγω να φάω να σκάσω και πρέπει να το κάνεις με παρέα. Πρέπει να έχεις και κοινό το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί και να ακολουθήσει αυτό το τέμπο. Εντάξει. Ένας τέτοιος άνθρωπος, ας πούμε, πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό και είναι αδελφός μου, ας πούμε, είναι ο καλός φίλος και συνάδελφος Μάικλ ή αλλιώς Μιχάλης. Εντάξει, ο γνωστός Μάικ Σαρό. Με τον οποίο, άμα βγεις να φας, πρέπει να ακολουθείς εσύ. Όχι να σε ακολουθεί αυτός, βέβαια. Εντάξει. Δεν ξέρω αν ακούει κιόλας. Λοιπόν. Και πρέπει να χτυπήσουμε γνωστό φασφουντάδικο, την αλήθεια. Μιχάλη, αν ακούς, δεν ξέρω, αδελφέ μου. Δηλαδή, όλο το λέμε και όλο το βάζουμε στο πρόγραμμα την Κυριακή το βράδυ. Την Κυριακή το βράδυ. Εμείς θα ξαναφέρουμε τον Αναστασιάδη. Χρήστο Κιώση. Καλό, καλό, επίκαιρο. Και έχουμε γίνει σήμερα, έχει γίνει σαν σειρμά στην πόλη. Εντάξει. Και όχι άδικα, θα πω εγώ. Εντάξει, τώρα θα μου πει κάποιος, ρε Παπαδόπουλε, εσύ τι θα έλεγες, ας πούμε, ότι γίνεται άδικα ο σειρμάς? Όχι. Δεν θα έλεγα ότι γίνεται άδικα. Αλλά τουλάχιστον ξέρετε ότι εγώ προσπαθώ να είμαι και λίγο πιο αντικειμενικός, αλλά και πάλι ο σειρμάς είναι μια αντικειμενικότητα σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει. Γιατί θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Δεν θα κολλήσω. Δεν θα σταματήσω καθόλου. Θα μπω κατευθείαν. Δεν γίνεται λοιπόν, κυρία Κεδ. Τα έλεγε και ο Ζάχος νωρίτερα, τα έλεγα και εγώ με τον Χρήστο το απόγευμα νωρίτερα. Έχει γίνει πολύ κυτρινόμαυρη η απογευματινή βραδινή ζώνη του Λίμπερα 107,4. Βάζεις ξένο διαιτητή στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και δεν βάζεις ξένο διαιτητή στο ΠΑΟΚ Άρης. Κάτι δεν πάει καλά. Λέω εγώ. Και όχι μόνο εγώ, λένε πολλοί. Είναι η αλήθεια στην προκειμένη περίπτωση. Πρέπει να το έχουμε λίγο αυτό στα υπόψη μας και στο νου μας εν ώψη του ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής. Μακάρι ο Σιδηρόπουλος να είναι 50 ρίσιος. Εγώ θα το θέλω. Και ας γίνει ό,τι είναι να γίνει. Στο ποδόσφαιρο όλα. Δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα και ειδικά σε ένα ντέρμπι. Εντάξει. Μπορεί να νικήσει ο ΠΑΟΚ, μπορεί να νικήσει ο Άρης. Και ανοίγομαι προσεκτικά, διότι την Κυριακή θα είμαστε και στην Τούμπα. Έτσι είναι κάτι πάρα πολύ βασικό για τις ανάγκες για του Λίμπερο 107,4. Αλλά όχι, κυρία Κεδ, να μου βάζεις ξένο στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και στο ΠΑΟ Κάρης. Να μου φέρνεις όχι απλά Έλληνα, να μου φέρνεις τον κύριο Σιδηρόπουλο. Τα λέω, τι να κάνω, έχω σκάσει. Δεν κατάσταση αυτή, δεν πέρα ο λαός θέλει μηνύματα, λέγε, τι να κάνω, έχω τρελαθεί. Για το Θεό δηλαδή, δεν μπορώ. Με έχετε βγάλει και εμένα από τα ρούχα μου σήμερα με το θέμα του διαιτητή. Τα είπαμε και το απόγευμα. Πρόλαβα ένα μισάωρο να τα πω και πέρασε 40 λεπτά. Μπήκε μετά ο Χρήστατος μέσα σαν οδοστρωτήρας, εντάξει, σαν μπουλντόζα. Και δεν το λέω για τα κιλά του που έχει αδυνατήσει κιόλας. Το λέω, ρε παιδί μου, λόγω της δυναμικής που έβγαλε και τα πήρε όλα μπάριζα. Και έχει και δίκιο εδώ που τα λέμε. Μας βάζει Σιδηρόπουλο, ρε φίλε. Είναι πρόκληση. Όπως και να το κάνουμε. Κάνουμε επιστροφή στο παρελθόν δηλαδή. Και όχι απαραίτητα στο πολύ μακρινό και στο πρόσφατο. Και γενικότερα, το παρελθόν είναι πολύ της μόδας να επιστρέφει αυτό το διάστημα από όλες τις απόψεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, δεν θα την κάνουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αλλά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι που επιστρέφει το παρελθόν. Υπάρχουν τόσοι Έλληνες διαιτητές. Και μπαίνει ο Σιδηρόπουλος. Και ο Άρης σήμερα βγάζει μια διαρροή που δεν είναι τυχαία. Γιατί προφανώς έχει τις πληροφορίες του. Θα τα ζητήσουν μετά και με την Αγάπη Γαβριλίδου μετά τις 10.30. Δεν θα τη χαρίσω απόψε την καλή φίλη και συνάδελφο. Θα τη βγάλω να τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα εδώ πέρα και θα τα αναλύσουμε. Πάντα βέβαια μέσα σε κόσμια πλαίσια και όπως πρέπει. Εντάξει. Εγώ. Γιατί κάποιος, ας πούμε, έλεγε το. Έστειλε ένα μήνυμα το απόγευμα, λέει, και όσοι λέει. Παπαδόπουλος έστειλε μήνυμα στην κονσόλα, λέει, Χρήσανθε, λέει. Ο Παπαδόπουλος λέει εκτός κλιμάτος, λέει, δεν μπορεί να ακολουθήσει. Εντάξει. Ούτε εγώ μπορώ να γίνω Χρύσανθος, ούτε ο Χρύσανθος μπορεί να γίνει Νίκος. Γκολ η Bayer Leverkusen 1-1, γκολ η Manchester City 0-1. Ο καθένας θα το προσεγγίσει με το δικό του τρόπο. Ο Χρύσανθος θα το προσεγγίσει με το δικό του, εγώ θα το προσεγγίζω με το δικό μου. Και έτσι η ζωή συνεχίζεται. Άλλωστε, επαναλαμβάνω, εμείς θα είμαστε και την Κυριακή στην Τούμπα. Εντάξει. Αν με όλα πάνε καλά, θα μπορούμε να ανοιχτούμε από τη Δευτέρα. Πολύ περισσότερο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε το θέμα του διαιτητή στον τέρμπι της Κυριακής. Όπως επίσης, για να το σοβαρέψω και λίγο, εγώ καταλαβαίνω τον λόγο που ο οργανισμός που λέγεται ΠΑΟΚ, είτε είναι η διοίκηση, είτε είναι οι παίχτες, είτε είναι οι προπονητές, είτε είναι οι δημοσιογράφοι. Και ειδικά στο τελευταίο κομμάτι, το καταλαβαίνω να αντιμετωπίζουν μια χαλαρότητα, μια ηρεμία και ως κάτι απλό.
Γιατί αυτό επιτάσσει, και δεν το λέω με μορφή κατηγορίας, έτσι είναι η πραγματικότητα. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο, το έχουμε ξαναπεί, είναι όλο το ποδόσφαιρο, είναι κομμάτι, είναι επικοινωνία. Είναι το επικοινωνικό κομμάτι. Πρώτα αυτό χρησιμοποιούν, βλέπετε, ως όπλο όλες οι ομάδες. Γι' αυτό λοιπόν και ο ΠΑΟΚ το προσεγγίζει έτσι επικοινωνιακά. Και καλά κάνει. Χαλαρά, σε δίβαυλος, οκ, εντάξει. Είναι ο σορισμός Έλληνα διαιτητή. Του καλύτερου. Όπως λένε κάποιοι. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Εγώ δεν κατηγορώ τον ΠΑΟΚ σαν οργανισμό που κάνει αυτό το πράγμα. Καλά κάνει. Καλά εξηγείται. Το γεγονός όμως ότι δεν μπαίνει κανείς και σε δικασία να αμφισβητήσει όλα αυτά τα οποία ισχύουν ως δεδομένα αποδεικνύει και κάτι. Ότι και ήδη ξέρουν ότι αυτά τα οποία λέμε όλη τη μέρα σήμερα είναι μια πραγματικότητα. Και πάλι φυσιολογικό είναι να μην τα παραδέχονται. Εννοείται αυτό. Στον έρωτα, στον πόλεμο και στο ποδόσφαιρο, που είναι πόλεμος, όχι πόλεμος με νεκρούς και τραυματίες, να έχουν όλα ένα όριο, ένας ποδοσφαιρικός πόλεμος, εντός τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, επιτρέπονται πολλά. Και επιτρέπεται και αυτό. Θα τα ζητήσουμε και μετά τις 10.30 με την αγάπη Γαβριλίδου. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Θα το σκεφτώ αν θα βγάλω γραμμές, γιατί το κεφάλι μου έγινε λίγο καζάνι ίδιο το απόγευμα και ακούγοντας νωρίτερα και τα παιδιά, τον Ζάχο με τον Boastman, εντάξει, θα δω τώρα πώς θα το πάμε χαλάρα ή θα ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο στη σημερινή ημέρα. Πολύ ζέστη γενικότερα σήμερα, πολύ υγρασία η σημερινή ημέρα, δεν λέει ακόμα λίγο να πιάσει μια δροσιά, να κάνει λίγο έτσι, να βγάλουμε λίγο τα θενοπορεινά μας τα μπουφανάκια, τα ώρα, να πούμε κλπ. Να παίξουμε λίγο μπαλίτσα έτσι, να βγει και το δερμάτινο σιγά σιγά της δεκαετίας του 80 που έχουμε στην ντουλάπα. Ωραίο, vintage, πολύ καλό. Εντάξει, γυρνάμε ακόμα με τα πουκάμισα, και ψάχνουμε να ανοίξουμε το κλιματιστικό. Έχουμε Σεπτέμβρη μήνα το κλιματιστικό στο 21 μέσω στούντιο, δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία. Η Ατλέτικο από τα αριστερά, ο Λεμάρ δεν τα κατάφερε. Η Γιουβέντους με ωραία στολή θα έλεγα αυτό το μπλε. Άλλωστε εμείς στον Άρη είμαστε των εναλλακτικών χρωμάτων το τελευταίο διάστημα εδώ που τα λέμε, λόγω της καλοτυχίας που μας φέρνει η MOV εμφάνιση. Εντάξει, της Juventus είναι βέβαια καθαρή μπλε και είναι πολύ ωραία φανέλα κιόλας εδώ που τα λέμε. Μην αποκλείστε να πάει ο Άρης με τη MOV στην Τούμπα την Κυριακή. Κερδίζεις μια, κερδίζεις δυο, κερδίζεις τρεις. Άμα συνεχίσεις έτσι, θα πας για μονιμοποίηση. Μπορεί να τη φοράς μέχρι να μην κερδίζεις. Γιατί άμα κερδίζεις και την Κυριακή στην Τούμπα πάλι με τη MOV, θα τη ράψουν οι παίχτες πάνω τους στο τέλος και θα ξυπνάνε και θα κοιμούνται με αυτή τη φανέλα. Και καλά θα ξηγηθούν, θα πω εγώ, Χριστοκιώση. Το έφαγες, αδελφέ μου, ή όχι ακόμα? Το καθάρισες? Πότε πρόλαβε? Τι πες, θα τα κάνω, θα το χαρίσω. Τι θα το κάνω, το τρώω σε αργή κίνηση. Θα το κοιτάω. Δεν μας τρελάζει, ρε Παπαδόπουλε, το φέτο το παίρνουμε για να το κοιτάμε. Το φέτο το παίρνουμε για να το τρώμε. Λοιπόν, η Ατλέτικο ωραία μες στην περιοχή της Juventus. Λίγο κατηφόρα στο Γάτα Μητροπολιτάνο. Ζωάο Φέλιξ. Ο Σέσνη το έβγαλε. Και η φανέλα του ερωματοφυλάκια της Juventus είναι πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική, θα τη χαρακτήριζα. Λοιπόν, πιέζει η Ατλέτικο για να βάλει ένα γκολ. Για να δούμε τα σκόρ αυτή τη στιγμή για να πάμε στο διάλειμμα. Το πρώτο της σημερινής εκπόμπης. Κάτσε να πούμε και στα μηνύματα. Έλα αγοράκι μου, έλα βάλε Δευτέρα. Έλα αγοράκι μου, έλα τον πελά μου. Επικοινωνία Λίμπερο 107,4. Έχουμε κανένα νέο μήνυμα για την ώρα? Να πεις τώρα ξεκίνησε ρε Παπαδόπουλε, θες και μήνυμα? Όχι, δεν έχει κάποιο νέο μήνυμα. Στα παιχνίδια τα οποία έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή: Ατλέτικο Γιουβέντους 0-0, Μπάε Λεβερκούζεν Λοκομοτίβ Μόσχας 1-1, σοφάρισαν οι Γερμανοί. Bayern Munich, Ερυθρός Αστέρας 0-0. Κάτσε να δω αν παίζει βασικό ο Ματέο. Για να δούμε ο Ματέο. Πήγε το Κλέντζ Βικελίδη στην Αλιάνζ Αρίνα, στατιστικά παίκτη. Βασικό ο Ματέο Γκαρσία με την Ερυθρό Αστέρα, βεβαίως. Δυναμό Ζάγκρεμπ, Αταλάντα 1-0. Παρί Σεζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης 1-0. Αλλά θα το γυρίσουμε γιατί ρεάλ είμαστε και δεν κολώνουμε σε κάτι τέτοια τώρα. Λοιπόν, το γκολ τη Παρί το έβαλε ο Ντι Μαρία. Πρώην παίκτης Ρεάλ Μαδρίτης. Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάντσεστερ Σίτι 0-1.
με το γκολ του Μαχρέζ στο 24ο λεπτό. Βραδιά Τσαμπιολί. Θα ενημερώνουμε φυσικά μέχρι το φινάλε της εκπομπής για τα αποτελέσματα των αγώνων. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Στοίχημαν, στην πρωτεύουσα της εκπομπής, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος, η οποία στην εφαρμογή κατεβάζεται εύκολα και απλά σε τάμπλετ ή κινητό και στοιχηματίζεται live τώρα. Ευκαιρία σας το δίνει η εκπομπή, την ανατροπή της Ρεάλ μέσα στο Παρίσι. Τη θητήκα στο Νεϊμάρ, την Παρί. Break. Λίβερο 107,4. Επιστρέφουμε, είναι ο Μπαλαντέρ. Δηλαδή και τα δύο ακουστικά είναι δρομένα. Τι κάνανε άλλοι εδώ πέρα. Σάουνα, Νίκος Βαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Χρήσιμο στη ρύθμιση του ήχου. FM γεννώντα μηνύματα στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Τσαμπιολί 0-0 Ατλέτικο Γιουβέντους. Μπάγερ Λεβερκούζεν Λοκομοτίβ Μόσχας 1-2. Μπάγερ Μονάχου Ερυθρός Αστέρας 1-0, Δυναμό Ζάγκρεμπ Αταλάντα 2-0, Παρί Ρεάλ 2-0 πλέον και Σαχτάρ Ντόνετσκ Σίτι 0-2, κοντά στο 2-0 η Μπάγερ Μονάχου. Αγάπη Γαβριλίδου, καλησπέρα. Ό,τι να είναι. Τι έχεις παίξει, τι έχεις παίξει σήμερα. Αυτό το διήμερο είναι άστα. Πάλι κουβά, τι έπαιξες, no goal, τι έβαλες πάλι. Αυτό το δίνει, ό,τι να είναι. Έχεις πει ότι ο Λέβατς έχει ένα goal, μία assist σήμερα. Πού? Στο μάτι της Δυναμό. Κεντάει το παιδί. Και το μόνο που μένει ξέρεις τώρα τι είναι. Yeah. Κάνιας γκολ στον Ερυθρό Αστέρα. Λες. Αυτό μένει για να ολοκληρωθεί λίγο σήμερα η βραδιά. Δηλαδή ο Λέωβατς στο μάτι της ζωής του. Ένα γκολ, μία assist σε μάτι ο Μίλαν Champions League. Οκ, παιδιά, εντάξει. Όλα καλά. Νορμάλ. Τι έχεις παίξει, συνεχίζουμε. Δε, άστο, τίποτα, τελειώσαμε. Κυριακή τώρα. Μέχρι την Κυριακή, τίποτα. Με την Κυριακή. Δεν γίνεται. Σβήνω την, σβήνω την εφαρμογή της Στοίχημαν. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Αυτοαποκλεισμός θα γίνει στο τέλος, το βλέπω. Δεν είναι, είναι κοντά. Τέλος πάντων. Τι γίνεται, Νίκο, πού θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε... Από τα αγωνιστικά. Στα αγωνιστικά δεν υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Σε σχέση με αυτό που λέγαμε χθες για τον ΑΚΠΟΜ, τον Πίζιβα και τον Κατουρί, οι δύο πρώτοι μπήκαν κανονικά στο πρόγραμμα, οπότε δεν έχουν κανένα θέμα. Ο Κατουρί από την άλλη ξεκίνησε στο πρόγραμμα της ομάδας, αλλά από τη μέση και μετά της προπόνησης έκανε δικό το δομικό. Τώρα εδώ κοίτα, υπάρχει μία άποψη, γιατί βλέπω πάρα πολλά σχόλια για τον Κατουρί από χθες, αλλά και σήμερα, που λέει ότι το πηγαίνει έτσι συντηρητικά για να μπει αύριο μεθαύριο και να είναι καλά, γιατί γενικότερα είναι ένας παίκτης καλά ψέματα με μια ευπάθεια στους τραυματισμούς. Από την άλλη υπάρχουν και οι καχύποπτοι Νίκο που μιλάνε για τραυματισμό και ότι δεν θα μπορέσει να είναι διαθέσιμος για την Κυριακή. Εγώ νομίζω, ναι, και εγώ νομίζω μιλώντας και με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι μιλάμε για μικρενοχλήσεις, αυτό βγαίνει από την ομάδα δηλαδή. Αν καταφέρει να προπονηθεί αύριο και την Παρασκευή κυρίως που είναι πιο σημαντική προπόνηση, θα είναι κανονικά διαθέσιμος και θα παίξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο προπαίχτης πρέπει να κλείσει τρεις σερί προπονήσεις χωρίς ενοχλήσεις. Αν δεν προπονηθεί αύριο, νομίζω ότι δεν θα παίξει. Κοίτα, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί σκέψω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, ναι. Δεν σου λέω ότι είναι το σωστό, σου λέω ότι έγινε. Ο Βαρέλα, ας πούμε, ναι, μπήκε την Παρασκευή. 3-0 η Δυναμό Ζάγκρεμπ. Αταλάντα. Λέω, Βατ. Τι. Όχι. Δύο γκολ μία assist. Ένα γκολ μία assist. Όρσιτ. Αλλά δεν μου έχει βγάλει ακόμα την assist. Περίμενε, θα μου τη βγάλει. Α, έχει βίντεο, περίμενε να το δω. Μήπως και την έβγαλε αυτό, έχει γούστο πάλι, λέω, Βατ. Δεν φορτώνει. Όχι, δεν τι κάνει, δηλαδή. Δεν φορτώνει ακόμα, το δούμε σε λίγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Βαρέλα με μία προπόνηση ουσιαστικά έπαιξε και όλοι περιμέναμε τον Ίγκασον και είδαμε τον Βαρέλα. Άλλη θέση βέβαια και άλλος παίκτης, άλλο κορμί. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ότι ο Κατουρί αυτή τη στιγμή είναι νοκάουτ. Περιμένουμε να δούμε αν αύριο θα προπονηθεί, σε τι κατάσταση θα είναι. Γιατί σήμερα τη στιγμή που ακολούθησε το μισό πρόγραμμα και μετά έκανε ατομικό, το έκανε κυρίως για προφύλαξη. Αύριο όμως θα έχουμε περισσότερα για τον Καντουρί και σιγά σιγά νομίζω θα έχουμε και πλάνα Φερέιρα για το παιχνίδι της Κυριακής. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα για το αν θα υπάρξει αλλαγή στο τέρμα, κάτι που βέβαια δεν φαίνεται συνήθως μέσα από προπονήσεις, είναι κάτι που το
Το αποφασίζει ο προπονητής και απλά Ζεύκολες, το κάνει. Δηλαδή. Υπάρχει η κουβέντα, ναι. Υπάρχει η κουβέντα πλέον, γιατί και το Σάββατο ο Πασχαλάκης δεν ήταν καλά. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το αν τον θεωρούμε καλό ή όχι. Προφανώς και ξέρουμε όλη την αξία του. Αλλά το έλεγα και στο Σταύρο και στο Στέργιο το πρωί, ότι προσωπικά θεωρώ ότι ίσως πλέον είναι καλό για τον ίδιο πρώτα να μείνει λίγο εκτός. Γιατί φαίνεται ότι δεν μπορεί να βρει την ηρεμία μέσα από τα παιχνίδια. Ίσα-ίσα φαίνεται ότι μέσα από τα παιχνίδια για τα λάθη τον βαραίνει ακόμη περισσότερο όλο αυτό. Κάποιες φορές είναι απαραίτητο και αυτό, εντάξει. Προσωπικά πραγματικά θα τον άλλαζα τον Πασχαλάκη σε αυτή τη φάση. Τον έβαζα τον Ζίβκοβιτς. Δηλαδή σε δύο αλλαγές θα πήγαινα στο Ζίβκοβιτς να τον βάλω και να βγάλω τον Εσίτη σίγουρα και να βάλω Καντουρί. Τρέβευε Καντουρί. Άμα δεν θα είναι διαθέσιμο, θα είναι άλλη κουβέντα. Ο Εσίτη ώρες-ώρες σαν αργοκίνητο καράβι. Δηλαδή. Όχι, ο Εσίτη έχει ξεκάθαρα θέμα δυνάμεων μετά το 45. Ναι. Αλλά το είπαμε και μαζί αυτές τις μέρες, σε βαθμό που δεν είναι ότι δεν τραβάει απλά, είναι ότι είναι επικίνδυνος για την ομάδα. Καλό. Οπότε νομίζω ότι και εκεί υπάρχει ένα θέμα για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Φερέιρα. Από αύριο και την Παρασκευή νομίζω θα ξεκινήσει σιγά σιγά τις όποιες δοκιμές κάνει για να αποφασίσει. Στο αγωνιστικό αυτά. Τώρα από εκεί πέρα προφανώς υπάρχει μεγάλη κουβέντα το πρωί για τον διαιτητή, που τελικά θα είναι όντως ο Σιδηρόπουλος. Στον ΠΑΟΚ δεν σχολιάζουν κάτι, είναι η αλήθεια πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο κλίμα, κάτι, οτιδήποτε. Το φυσιολογικό νομίζω εγώ ότι έγινε. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Από τον Άρη που τη βλέπω υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Και από το πρωί και συνεχίστηκαν και το απόγευμα. Ναι. Στον ΠΑΟΚ δεν σχολιάζουν κάτι. Φυσιολογικό το θέμα, εντάξει. Το να μην σχολιάσει ο ΠΑΟΚ και επικοινωνιακά κιόλας, άμα το δούμε, ρε παιδί μου, γιατί κάθε ομάδα επικοινωνιακά εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, έτσι. Είναι φυσιολογικό αυτό. Είναι λογικό να μην σχολιάσει κιόλας. Εντάξει, απλά αυτό το οποίο για μένα, άσε τώρα όλα τα υπόλοιπα που κι αυτά έχουν βάσει, τι κάνει η Γιουβέντους στην Πελά μου. Άσε όλα τα υπόλοιπα που ο Άρης πατάει σαν επιχειρήματα για τον Σιδηρόπουλο, ρε παιδί μου, που είναι αζητής που στα παιχνίδια του, ας πούμε, 9-10 φορές δεν τον πάει με τίποτα. Είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός από τη μια πλευρά, στο οποίο ορίζει ξένο διαιτητή, και στο ΠΑΟΚ άρχισε την άλλη βάζει Έλληνα. Ναι, βρε Νίκο, γιατί προφανώς για την ΚΕΔ το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι ντέρμπι και το ΠΑΟΚ δεν είναι. Πέρυσι ήταν ντέρμπι, δηλαδή το ΠΑΟΚ και φέτος δεν είναι. Πέρυσι είχε πάρθει μια άλλη απόφαση, φέτος έχει πάρθει μια άλλη απόφαση μετά από μια άλλη αξιολόγηση προφανώς. Να σου πω κάτι, και στην ΚΕΔ ξέρουν ότι το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Τον λόγο που βάλαν το Σιδηρόπουλο δεν θα μας εξηγήσουν ποτέ. Ο Σιδηρόπουλος από τους Έλληνες είναι ο κορυφαίος διαιτητής. Έτσι λες εσύ. Κατά γενική ομολογία. Κατά γενική ομολογία, αγάπη, δεν μπορείς να πεις ότι είναι ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής. Δεν ακούω να λέει κάποιος άλλος. Για μένα από τους Έλληνες διαιτητές κανένας. Δεν ακούω κάποιον άλλον. Δεν ακούω κάποιον. Άκουσε με λίγο κάτι. Δεν ακούω κάποιον άλλον να έχει πει ποτέ για τον Σιδηρόπουλο. Πέρα την πλευρά του ΠΑΟΚ, δεν στο λέω για να σε πικάρω. Στο λέω γιατί αυτό το βλέπω εγώ και αυτό βλέπω πολύ. Ότι ο Σιδηρόπουλος είναι ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής. Εντάξει. Σου λέω. Ναι. Με όποιον έχω μιλήσει γύρω-γύρω, γενικότερα αυτά τα χρόνια, το Σιδηρόπουλο μου σου παράδειγμα. Κάνουμε άλλες παρέες. Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κάνουμε και ίδιες βέβαια, αλλά κάνουμε και άλλες. Τέλος πάντων. Σου λέω, μα κατά γενική ομολογία είναι ο διαιτητής που όσο δεν είχαμε ξένους, ήταν αυτός που αναλάμβανε τα μεγάλα παιχνίδια τα τελευταία χρόνια. Ναι. Τα μεγάλα παιχνίδια στην Ελλάδα γενικότερα, και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΑΚ και ΠΑΟΚ, όλα. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, να ξέρεις. Νίκο, ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής, ναι, ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής με βάση ποια κριτήρια θεωρείς ότι εγώ σου λέω, έχει αυτό η σημασία ρόλο. Είναι αλλού στη συγκεκριμένη απόφαση. Το ότι στο ένα μάτς βάζεις ξένο και στο άλλο βάζεις Έλληνα χωρίς να εξηγείς. Ναι, σου ξαναλέω ότι προφανώς για την ΚΕΔ δεν είναι ντέρμπι το ΠΑΟΚ ΑΡΙΣ. Πρόσεξε, εκεί είναι που εκτίθεται, διότι πέρυσι ήταν, δεν γίνεται πέρυσι να είναι και φέτος να μην είναι. Κατάλαβες, έγινε μια διαφορετική αξιολόγηση. Εκεί είναι, ναι, η αξιολόγηση της είναι λάθος όμως. Σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, okay, μα έχεις κάθε δικαίωμα να το πιστεύεις αυτό. Έχεις κάθε δικαίωμα να το πιστεύεις αυτό. Φυσικά. Η αξιολόγηση της είναι άλλο λάθος. Κομμάτι. Όπως και εσύ, αν είσαι στη δική μου θέση, το ίδιο θα έλεγες.
Καλά, αυτό είναι πολύ υποθετικό. Όχι, δεν είναι πολύ υποθετικό. Αγάπη, σου λέω, okay. Καλά κάνει και δεν λε, γιατί είναι επικοινωνιακή πολιτική. Το έχουμε πει ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν έχει στην να κάνει. Δεν έχει να κάνει με επικοινωνιακή πολιτική. Έχει να κάνει. Μόνο έχει να κάνει και με την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Γιατί, να σου πω κάτι, από, άμα θες να το πάμε έτσι, ναι. Από χθε, με διάφορε κινήσει, η μία μετά την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει αφιερωθεί στο αγωνιστικό κομμάτι. Δεν ενδιαφέρεται για όλα τα υπόλοιπα και ο άλλος από την άλλη προσπαθεί με μια σειρά κινήσεων να θέσει το κουμπί με μια σειρά κινήσεων γιατί ξεκίνησε με το POC TV. Πρόσεξε. Ξεκίνησε με το POC TV. Άκουσε με το οποίο έχει τσεκαριστεί. Περίμενε να σου πω. Έχει τσεκαριστεί από 10 πλευρές. Ναι, ναι. Έχουν παραδεχτεί όλοι στην Ελλάδα. Βασικά όχι όλοι. Όλοι. Οι νορμάλ άνθρωποι στην Ελλάδα. Πάλι είναι υποκειμενικό το νορμάλ άνθρωποι. Συνέχισε. Ναι, έχει. Ναι, okay. Ναι. Όλοι έχουν τοποθετηθεί για το POC TV. Όλοι έχουν πει ότι είναι μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια. Ναι. Αντικειμενική. Η ιδέα, πρόσεξε, η ιδέα είναι πρωτοποριακή. Το λέω. Θα μου αφήσει να σου πω. Πες μου, αγάπη, Γαβριλίδη. Ωραία. Πες μου, έχουν πει όλοι ότι πρόκειται για μια πολύ αντικειμενική κάλυψη από την πλευρά του POC. Ναι. Που δύσκολα θα υπήρχε αλλού, λέω εγώ. Μακάρι να είναι και την Κυριακή έτσι. Ναι, έτσι δεν το ξέρει, θα φοβεί. Κυριακή, ξεκίνησε από το POC TV λοιπόν, πέρασε στο VAR πάλι σε συνάρτηση με το POC TV, καμία βάση αυτό, πραγματικά καμία βάση, μόνο εντυπώσεις. Συνεχίστηκε με τον διαιτητή, με τον Σιδηρόπουλο σήμερα και ξανά το απόγευμα, τον ξένο διαιτητή. Θα στο πάω διαφορετικά. Ναι. Εσύ αν σου βάζα ένα διαιτητή που όποτε σε σφυρίζει υπάρχει πάντα μια-δυο αποφάσεις βάρος θα τον ήθελες. Μη γελάς. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω πάντα να βλέπεις την άλλη πλευρά. Πάντα να βλέπεις την άλλη πλευρά. Ωραία, πες μου λίγο. Στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης, πρόπεση. Ποιος θα διαιτητής? Δεν θυμάμαι καλά ποιος να διαιτητής ο ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Ήταν ο Σιδηρόπουλος, ρε Σινίκο. Δηλαδή, τι μου λες τώρα, να πιάσουμε τον κάθε διαιτητή και το τι μάτς έχει στην κάθε ομάδα για να πούμε ότι αυτός δεν με παίζει και δεν με παίζει. Όταν ο Ολυμπιακός είχε τα κόζια, αυτό κάνατε. Αλλά σου ξαναλέω, Νίκο, είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική. Έχετε ξεκινήσει μια κουβέντα. Δεν είναι μια κουβέντα. Και okay, εγώ το καταλαβαίνω. Όπως το λέει εσύ, το καταλαβαίνει στον ΠΑΟΚ, καταλαβαίνω και εγώ τον Άρη. Είναι πολύ λογικό να θες να στρέψει την κουβέντα αλλού ή όπου θες να τη στρέψει τέλος πάντων. Για δικούς σου λόγους. Ναι. Αλλά. Όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Εντάξει. Γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα. Γιατί είσαι από την άλλη πλευρά της κατάστασης. Από την άλλη πλευρά της κατάστασης, γι' αυτό δεν μπορείς να το δεχθείς. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι. Από το πρωί έχει βγει μια διαρροή από τον Άρη για τον Σιδηρόπουλο. Από χθες έχουν ζητήσει ξένους διαιτητές. Ωραία, πείτε ποιον θέλετε στην τελική. Δεν είναι ποιον θέλουμε. Εγώ σου είπα ξένο διαιτητή φέρε. Όπως έχει το θέλει ξένο, ενώ δεν υπάρχει αυτό. Και το ήξερες ότι δεν θα γίνει. Ναι. Και βγαίνεις τέσσερις μέρες πριν να πεις φέρτε μου ξένο. Και ξέρεις ότι δεν θα γίνει. Γιατί όπως έγινε πέρυσι και στα δύο παιχνίδια. Έγινε πέρσι, Νίκο, και σου ξαναλέω ότι προφανώς φέτος έχει αλλάξει κάτι. Άρα και λοιπόν, άλλαξε κάτι λάθος και εκτίθεται. Αυτό είναι το δεδομένο. Προχωράμε. Και εσύ βγήκε τέσσερις μέρες πριν να πεις ότι θέλω ξένο διαιτητή, ναι. Ενώ ξέρεις ότι δεν θα αλλάξει. Και βγαίνει σήμερα και λες ότι δεν θέλεις ούτε τον κορυφαίο Έλληνα. Άκουσε με λίγο κάτι. Μην μιλάς, και δεν στο λέω με κακό τρόπο, το ξέρεις. Μιλάμε εγώ και εσύ, μιλάμε normal band έτσι κι αλλιώς. Ναι. Μην μιλάς για δημιουργία εντυπώσεων. Ειδικά στον ΠΑΟΚ μην μιλάς για δημιουργία εντυπώσεων. Σε παρακαλώ. Καλά τώρα με δουλεύεις. Σε παρακαλώ. Μην μιλάς. Έχει γίνει αυτό το πράγμα δύο μέρες και θεωρείς ότι δημιουργούν εγώ και εσύ έχουμε μιλήσει και πολύ διαφορετικά. Και ξέρεις τι εννοώ. Μην με κάνεις ανοιχτό περισσότερο τώρα βραδιάτικα και να μαλώνουμε. Το είπα και εκτός αυτό. Εντάξει. Όταν μιλούσε στο τηλέφωνο, ωραία. Εγώ αυτό το πράγμα βλέπω δύο μέρες. Η μία πλευρά δημιουργεί εντυπώσεις. Η άλλη πλευρά αφιερώνει το γνωστό. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο για να το λήξουμε. Άκουσε με λίγο. Για να το λήξουμε. Άκουσε με λίγο για να το λήξουμε, γιατί αυτή η κουβέντα δεν θα τελειώσει ποτέ. Εντάξει. Ο ένας ακολουθεί την επικοινωνιακή πολιτική της δικής του ομάδας και ο άλλος την άλλη. Εκεί τελειώνουν όλα. Οι ουδέτεροι κρίνουν και προχωράμε. Πάμε παρακάτω. Αυτό τι είναι τώρα. Πάμε παρακάτω. Καλά, εντάξει, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή την λογική πραγματικά. Okay. Και εγώ δεν θέλω να πάω παρακάτω τη συζήτηση. Γι' αυτό στο λέω. Εγώ βλέπω ότι πλησιάζει το μάτς και δεν ασχολούμαστε με το μάτς, ασχολούμαστε με όλα τα γύρω-γύρω. Εντάξει, από αύριο θα ασχοληθούμε. Κοίτα, το αγωνιστικό είναι ακόμα. Ξέρω, το αγωνιστικό, το αγωνιστικό είναι ακόμα νωρίς να ασχοληθούμε. Νομίζω ότι από αύριο θα μπει περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Εντάξει, αύριο μπορεί να προκύψει κάτι άλλο. Με τις τελικές δοκιμές, με τα λοιπά, με τα λοιπά. Για να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή.
Είναι νωρίς ακόμα. Πάνω. Ακόμα και για τους προπονητές νομίζω είναι νωρίς ακόμα το αγωνιστικό κομμάτι. Ναι, οκ, okay, τέλος πάντων. Προχωράμε. Και από εκεί πέρα άλλο. Στο κομμάτι του POC TV, ναι. Επειδή ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γιατί είναι ένα μάτσο προφανώς θα έχει ζήτηση από πολλές πλευρές, συνεχίζεται κανονικά η διάθεση και των πακέτων και των μεμονωμένα της πώλησης του αγώνα. 7,99 θυμίζουμε η τιμή. Και από τώρα ξεκινάει και η δυνατότητα για δόσεις για τον κόσμο, 7 άτοκες. Δεν θυμάμαι πόσο βγαίνει μέσα στη σεζόν στο μήνα, είναι η αλήθεια, αλλά υπάρχει δυνατότητα με πιστωτική κάρτα για τον κόσμο να αγοράσει το πακέτο στα 69,99 με δόσεις. Σημαντικό γι' αυτό, γιατί εντάξει, πολλοί ίσως δεν μπορούν να δώσουν έτσι τα 70 ευρώ ουσιαστικά για το πακέτο όλη τη σεζόν. Μια χαρά είναι. Ναι, πάει κάπως έτσι για όλο το χρόνο. Νομίζω γύρω στα 7 είναι για το χρόνο. Κάπως έτσι. Ναι, normal, normal. Εντάξει. Και αύριο το πρωί ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων στις 9, μόνο ερευνητικά. Νομίζω 2-3 ώρες, μπορεί να λέω και πολύ. Γιατί είναι ελάχιστα, είναι πάρα πολύ λίγα, οπότε θα φύγουν πολύ γρήγορα. Καλό είναι όσοι μπορούν να μπουν από νωρίς στο σύστημα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που όσοι άργησαν δεν μπόρεσαν καν να πάρουν θέση για να διεκδικήσουν εισιτήριο. Νωρίς μπαίνεις στο σύστημα, περιμένεις να ξεκινήσει η διαδικασία στις 9 και από εδώ και πέρα, αν είσαι τυχερός, παίρνεις το εισιτήριο και είσαι στην Τούμπα την Κυριακή. Αυτά και για τα εισιτήρια. Από τις 8 η ώρα δηλαδή, στους υπολογιστές τους αύριο. Ναι, βέβαια η αλήθεια είναι ότι σε πολλά παιχνίδια και με τον Άγιαξ, θυμάμαι κυρίως, το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής φέτος, πολλοί μπήκαν και 7 η ώρα το πρωί και τελικά δεν πρόλαβαν να πάρουν εισιτήριο, γιατί έχει να κάνει ακόμη και με το ίντερνετ από ό,τι μας έλεγαν, ναι. Με τη συνείδηση του καθενός. Μπορεί να πας κάποια στιγμή να σε πετάξει το σύστημα και να πρέπει να ξαναμπείς και μετά τελείωσες. Μπορεί άλλοι πραγματικά να μπήκαν από τις 6 το πρωί, δεν ξέρω. Παίζουν πολλά ρόλα. Στην ώρα, μπροστά στον υπολογιστή και περιμένεις. Αυτό είναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο πιο δύσκολη διαδικασία. Ναι. Και δεν είμαστε συνηθισμένοι γενικά εδώ να το κάνουμε αυτό. Για τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά είναι δεύτερη σεζόν που γίνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Απλά τώρα είναι πολύ λίγα τα διαθέσιμα εισιτήρια. Δεν είναι δηλαδή ότι έχεις μια δεκαριά, χιλιάδες, έχεις ελάχιστα. Ναι. Οπότε υπάρχει μια δυσκολία. Ναι. Αλλά εντάξει. Έτσι θα γίνει η διάθεση, μόνο ερευνητικά από τις 9 το πρωί. Μάλιστα. Αυτά και για τα εισιτήρια. Νομίζω δεν έχει κάτι άλλο. Αύριο στις 11 είναι η συνάντηση του Αβγενάκη με εκπροσώπους όλων των ομάδων της FIFA, της UEFA και όλων των φορέων του ελληνικού πρωταθλήματος με κεντρικό θέμα το VAR. Ίσως προκύψουν και από εκεί διάφορα, δεν ξέρω. Το περιμένουμε. Ναι. Στις 11 να ξεκινήσει. Ναι. Αυτά. Μάλιστα. Και θα έχουμε λέει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός χωρίς οργανωμένος Παναθηναϊκού. Ναι, ανακοίνωσαν αποχή και κάλεσαν τον κόσμο σε πορεία κατά του Αλαφούζου που του λένε παρέδωσε τις μετοχές και φύγε. Ναι. Ο Δόνης μένει πάντως προς το παρόν. Καλά στον Παναθηναϊκό τώρα να σου πω κάτι, δεν ξέρουν τι τους φταίει, γι' αυτό και μένει ο Δόνης. Δεν ξέρουν αν τους φταίει ο Δόνης, ο Νταμπίζας, ο Αλαφούζος ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, ο Δόνης βέβαια μένει ως τελευταία ευκαιρία του μας με τον Ολυμπιακό. Άμα δούμε κανένα 0-3, κανένα 0-4 από τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο ΆΚΑ, δεν νομίζω ότι θα πάει τη Δευτέρα στο Κοροπή. Πολύ δύσκολα. Εντάξει. Ναι. Τώρα τι να σου πω. Είχε σήμερα και μια επίσκεψη, λέει, και καμιά πενταριά. Παιδιά. Που πήγανε, φαντάζομαι, και μιλήσανε με καθαρέβουσα, έτσι, δηλαδή, γιατί... Εντάξει, θέλω να σου πω κάτι, πιστεύω ότι από όλη αυτή την ιστορία στο Παναθηναϊκό, αυτοί που θέλουν λιγότερο είναι οι παίκτες σε αυτή τη φάση. Τώρα μιλάμε για παιδιά... Ίσως, ναι, ίσως. Καλά, να σου πω κάτι, αυτό το παραμύθι με τα παιδιά, στο δε είναι, δεν είναι όλοι παιδιά πλέον, εντάξει, μεγάλωσαν. Εντάξει, να σου πω κάτι, εσύ, όσο το κλείσον είναι, δεν είναι, άλλο αυτό, και αυτό είναι, ήταν όντως αστείο πέρσι. Ναι. Αλλά όταν λες παιδιά, το λες και με τη λογική ότι δεν είναι τώρα παίκτες όλοι που άντε έχουν ένα μακέτα, έχουν το Διούδη που λες ότι πλέον okay, έχει κάποια χρόνια στη Super League. Αλλά από εκεί πέρα είναι παίκτες που δεν είναι τώρα και πολύ συνηθισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις και με εμπειρία να πεις ότι μπορούν να βγουν μπροστά. Ναι. Τώρα όταν βλέπεις τώρα, ποιος ήταν αυτός που έβαλε τον γκολ και το ακύρωσαν την Κυριακή. Ο Περέα. Ενέρεις τώρα στο 4-1 ας πούμε, να σου ακυρώνουν τον γκολ. 19 χρόνων και έπεσε και έκλαιγε. Ναι, και να κλαίσεις, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι... δεν είναι όλοι. Εντάξει, okay, δεν είναι και η προσωπικότητα. Απλά Παναθηναϊκός άμα χάσει και την Κυριακή, αρχίζουν και γίνονται δύσκολα τα πράγματα και όχι μόνο όσον αφορά τον στόχο της πρώτης εξάδας,
Αλλά όχι, όχι, όχι. Σου να τερματίσει φτιάξα. Και 7ο-8ο, ας πούμε, σου λέω. Γιατί έχει έναν βαθμό και η λογική λέει ότι την Κυριακή θα χάσει. Γιατί τον Ολυμπιακό όχι, τώρα όχι. Με την Τότεναμ τον είδα σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι η αλήθεια. Καλά, εντάξει, ο Ολυμπιακός. Βέβαια, Ευρώπη με Ελλάδα αυτή τη διαφορά. Τη στιγμή, ναι, αυτή τη στιγμή το Παναθηναϊκό είναι πολλά σκαλιά επάνω, νομίζω, όπως και να έχει. Ναι. Αλλά το Παναθηναϊκό το βλέπω πολύ δύσκολα φέτος. Ναι. Και εξάδα νομίζω ότι ήταν μεγάλο όνειρο για φέτος. Ναι. Εκτός αν τι να πω, αλλάξουν πολλά με σεζόν. Δεν, πότε πιστεύω. Έτσι πως είναι η κατάσταση. Και ο Ολυμπιακός με δικαιώνει για αυτό που έλεγα πέρυσι τον Μαρτίνς, ότι είναι καλός προπονητής και θα τη στρώσει την ομάδα. Παρουσιάζει κάτι πολύ καλό. Κοίτα, στο ξεκίνημα, να σου πω να λέει, το περίμενα και εγώ έτσι, γιατί ο Βαλμπουενά ακόμη τραβάει πολύ και είναι καλά. Πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό το θέμα θα είναι στην πορεία της σεζόν, γιατί δεν έχει αντιφορτούνη. Ουσιαστικά ο Βαλμπουενά είναι αυτός που παίρνει αυτό το ρόλο. Ναι. Και ο Βαλμπουενά δεν μπορεί να βγάλει σεζόν σε αυτούς τους ρυθμούς. Καλά, θα υπάρξει διαχείριση τώρα το Βαλμπουενά, δεν είναι... Καλά σου λέω, στο κομμάτι αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο πώς θα πάει ο Ολυμπιακός στον Όμιλο. Γιατί εντάξει, αυτό το 1-1 τον κρατάει καλά, δηλαδή το ξεκίνημα είναι καλό σίγουρα. Τώρα, το 2-2 το 1-1 είπα. Τώρα άμα κάνει και στη δεύτερη αγωνιστική και ένα καλό αποτέλεσμα, πού παίζουν αυτή τη δεύτερη αγωνιστική? Ποιος? Ο Ολυμπιακός. Την επόμενη. Ναι. Κάτσε σου πω. Είναι παίζει, ανάλογα. Εκτός παίζει λογικά. Περίμενε. Ανάλογα με τους ομίλους, γιατί προς τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη τα μάτς είναι πριν και μετά από ντέρμπι. Δηλαδή εκεί είναι λίγο δύσκολο για τον Ολυμπιακό το πρόγραμμα. Θα σου πω τώρα, περίμενε. Λοιπόν, groups. Matches βασικά, matches. Match day 2. Match day 2 στο Βελιγράδι με την Τσεβέρνα Σβέζντα. Ο Χωσέ Κάνιας. Χωσέ Κάνιας, Ματέο Γκαρσία. Βασική και οι δύο. Χωσέ Κάνιας. Ναι. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. 10 η ώρα, 1 του Οκτώβρη. Πριν παίξει με τον Άρη και λίγο, μάλιστα. Μετά πάει. Πού είναι, περίμενε. Τρίτη αγωνιστική των ομίλων, 22 του Οκτώβρη. Ολυμπιακός Μπάγκερ Μονάχου. Ναι. Τέταρτη αγωνιστική 5 Νοεμβρίου, 6 Νοεμβρίου βασικά, Μπάγκερ Ολυμπιακός. Πέμπτη αγωνιστική 26 του Νοέμβρη, Τότεναμ Ολυμπιακός. Και πρέπει να κλείνει με Ερυθρό Αστέρα στις 11 του Δεκέμβρη. Τρεις μέρες που ήταν ναι. Ναι. Εντάξει, θα δούμε. Σίγουρα είναι καλός ο Ολυμπιακός. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν είναι καλός και είναι πυροτέχνημα το ξεκίνημα και όλα αυτά. Θεωρώ ότι όντως είναι καλός φέτος. Έχει ενισχυθεί. Καλός. Περίμενα να σου πω την αλήθεια να ενισχυθεί κι άλλο από τη στιγμή που πέρασε στους ομίλους εκείνο το διάστημα, οι δύο εβδομάδες που είχε. Μια μισή εβδομάδες. Ναι. Περίμενα να κάτι θα γίνει. Αλλά και πάλι νομίζω ότι είναι καλός. Εντάξει. Δεν μπορείς να πεις κάτι διαφορετικό. Πέρα από τα άλλα που γίνονται και το πόσο με πήρε την νίκη πρεμιέρα με τον Αστέρα και όλα αυτά. Πω και αγωνιστικά είναι καλός. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Εντάξει, και σήμερα γυρνάει ένα μάτς που στο 0-2 όλοι είπαν τελείωσαν και το κάνει 2-2. Θα δούμε. Για την ώρα έχουμε Σαββατοκύριακο με ντέρμπι σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτά τα μάτς. Την ερχόμενη Κυριακή 6.30 και 8.30. 6.30 το ντέρμπι της Τούμπας, 8.30 το ντέρμπι των Αιωνίων της Αθήνας και 11 η ώρα Σάββατο στου Λόλα η μικρή. Πάω ναι. Κάρης, σκέφτηκες αυτό που σου είπα? Δεν το είσαι επεξεργαστεί. Όχι, είναι αλήθεια, δεν το πρόλαβα. Δεν σε ψήνει ιδιαίτερα το κόνσεπτ, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι στο τέλος για την παρέα και μόνο θα έρθεις. Κάτι θα κάνεις. Θα το δουλέψουμε. Αύριο μεθαύριο. Του πούμε να σου βάλει σαν αυτές τις μηχανές που έχουν το καροτσάκι από δίπλα. να σε έχει δίπλα και μέσα. Βοηθητικές ρόδες. Με βοηθητικές ρόδες. Μάλιστα. Ωραία, αγάπη Γαβριλίδου. Καλή συνέχεια στις στοιχηματικές σου επιλογές που δεν τις βλέπω και να πηγαίνει πολύ καλά, βέβαια. Μας υποχρέωσες, ναι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Σε καλό σου βράδυ, αγάπη Γαβριλίδου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από την αγάπη. Ο φίλος ο Ντάνκαν στέλνει ένα μήνυμα. Δεν θα το διαβάσω στον αέρα, αλλά έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Και είναι λογικό. Εντάξει.
είναι φυσιολογικό να υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή. Εγώ δεν θα κατηγορήσω ποτέ τον Χ ΠΑΟΚ για τη γραμμή που περνάει και τη γραμμή που έχει πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Και είναι λογικό απέναντι και στο, σε αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι ως δεδομένο να έχει τη δικιά του αντιμετώπιση. Όπως έκανε ο ΠΑΟΚ, καλά έκανε και τότε, όταν ο Ολυμπιακός είχε τα κόζια. Τώρα άλλαξαν τα πράγματα βέβαια. Αλλά σου ξαναλέω πάλι, είναι λογικό. Εγώ δεν το κατακρίνω. Θα πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά, έχοντας πιάσει 11 και λίγο παραπάνω, και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Μπαλαντέρ, Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου. 0-1 Γιουβέντους με στην Ατλέτικο, όσο ήμασταν στο break. Λοιπόν, κάτσε να πούμε τα σκοράκια μας, που θα έλεγε η Γελένη Μενεγάκη. Ατλέτικο Γιουβέντους 0-1 με το γκολ του Κουαρδάδο, μάλιστα. Μπάγερ Λεβερκούζεν Λοκομοτίβ Μόσχας 1-2, Μπάγερ Μονάχου Ερυθρός Αστέρας 1-0, Δυναμό Ζάγκρεμπ Αταλάντα 3-0, Παρί Ρεάλ 2-0, ο Χριστός και Παναγία δηλαδή. Ρε Ρεάλ, τι κάνεις, πάλι ο Ντι Μαρία, μας γλεντάει, είναι όπλητη του Παρισίου, μας γλεντάνε ρε, τι γίνεται ρε, ζητάνε τον Μπούλο. Λοιπόν, και Σαχτάρ Ντόνετσκ Μάντσεστερ Σίτι 0-2, τα σκορ στα παιχνίδια που έχουμε μέχρι στιγμής, σε όλα έχουμε γκολ, μετά και από το τέρμα της Γιουβέντους 0-1 μέσα στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης. FM γεννώντα μηνύματά στο 545-26. Λοιπόν, θα απαντήσω σε δύο μηνύματα που μου ήρθαν στο διάλειμμα. Ένα στο φίλο τον Κοσμά. Μην είσαι τόσο αρνητικός με αφορμή την τοποθέτηση νωρίτερα της Αγάπης Γαβριλίδου. Μην είσαι αρνητικός απέναντι στις γυναίκες δημοσιογράφους. Εντάξει. Να σου πω την αμαρτία μου, και εγώ ήμουνα σε πιο νεαρή ηλικία όταν πρωτοξεκινούσα στον χώρο. Η Αγάπη είναι πολύ κανείς η δουλειά της. Και είναι για μένα από τις λίγες εξαιρέσεις στον χώρο. Πέρα από την καζούρα που θα κάνουμε, πέρα από το χαβαλέ που θα κάνουμε εκτός αέρα και που πλακωνόμαστε όλη την ώρα με την Αγάπη, έτσι αλλιώς, αλλά έχουμε μια πολύ καλή φιλία. Εντάξει. Και δεν το λέω επειδή έχουμε τη σχέση που έχουμε. Okay. Και όσον αφορά το φίλο τον Duncan που έστειλε για άλλο μήνυμα. Ναι, καλά θα ήταν. Ω, η Ατλέτικο, όρη τη χάνει. Ωραία επίθεση, Ατλέτικο, μεγάλη ευκαιρία. Ωραία θα ήταν να το και Μοσχοβίτης εδώ, σε εβδομάδα ντέρμπι. Αλλά πήρε άδεια και πήγε στην Ήδρα Σεπτέμβρη μήνα ο Αλίτης. Αλλά αύριο είναι πολύ πιθανό να είμαστε και οι δύο μαζί εδώ στον αέρα με τον καλό φίλο και συνάδελφο και να κάνουμε το δικό μας pre-game για το match της Κυριακής. Εγώ τη γνώμη μου για τον τρόπο που λειτουργεί ο ΠΑΟΚ με αφορμή και το θέμα του Σιδηρόπουλου δεν το ξαναπεί. Και δεν το λέω ούτε για να πικάρω, ούτε για να κάνω καζούρ, ούτε για να κάνω τίποτα. Ούτε για να εκνευρίσω κόσμο. Εντάξει. Για μένα ο ΠΑΟΚ λειτουργεί σε αυτό το κομμάτι όπως λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια ο Ολυμπιακός. Δεν το λέω για να πικάρω τον ΠΑΟΚ. Έτσι το βλέπω εγώ. Και προσέξτε, προσπαθεί να προασπίσει τα συμφέροντά του. Καλά ξηγέται. Εγώ δεν έχω θέμα. Δεν μπορώ να τον κατακρίνω για αυτό που κάνει. Και επαναλαμβάνω, στο ποδόσφαιρο πλέον όλα είναι επικοινωνιακά. Στην Ελλάδα ειδικά. Όλα ξεκινούν πρώτα από το επικοινωνιακό και μετά πάνε σε όλα τα υπόλοιπα. Όπως και ο Άρης προσπαθεί να προασπίσει τα δικά του συμφέροντα σε αυτό το κομμάτι. Και ο Άρης έχει πατήματα με τον Σιδηρόπουλο από το παρελθόν. Και σωστά ζήτησε ξένο διαιτητή, γιατί μπορεί να λέμε ότι δεν είναι ντέρμπι το ΠΑΟΚ Άρης Ντούμπα. Να το δούμε και λίγο αντικειμενικά. Και να κρίνεται, ας πούμε, ως ντέρμπι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και να μην κρίνεται το ΠΑΟΚ Άρης. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚτσής, ο ΠΑΟΚτσής που σκέφτεται λογικά και σωστά, το αντιλαμβάνεται. Όσο και να αγαπάει την ομάδα του. Όταν την ίδια μέρα είναι τα δύο μεγαλύτερα ντέρμπι της χώρας και στο ένα βάζει ξένο και στο άλλο βάζει Έλληνα, όσο να είναι ρε παιδιά. Θα χτυπήσει άσχημα αυτό. Τι να κάνουμε. Είναι πραγματικότητα.
Και ο Πάοκτσης, σε αντίστοιχη περίπτωση, θα έλεγε κάτσε ρε φίλε, γιατί με να μου βάζει Έλληνα διαιτητή και ίσως τον άλλο βάζει ξένο. Και θα έχει δίκιο. Ο καθένας κοιτάει το συμφέρον της ομάδος του και καλά κάνει. Και από αύριο πιστεύω θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε περισσότερο με το αγωνιστικό. Και μακάρι την Κυριακή να ασχοληθούμε μόνο με το αγωνιστικό. Είτε είναι από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Και να μην υπάρξουν θέματα διαιτησίας ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Και να είναι ο Σιδηρόπουλος 50ρίζος και ας νικήσω καλύτερος. Ντέρμπιν. 90 λεπτά είμαστε αντίπαλοι μόνο. Εντάξει, εγώ είμαι, σας λέω, δεν είπα να βγούμε να όλη αυτή η κατάσταση που ξεφεύγει από κάποιους συγκεκριμένα. Δεν είμαι υπέρ. 90 λεπτά θα πάμε, θα είμαστε αντίπαλοι. Μετά τελείωσε. Θα κάνουμε την καζούρα μας, όποιος κερδίσει, όποιος χάσει αυτό. Αλλά μην προσπαθούμε να αλλοιώσουμε την πραγματικότητα σε κάποια ζητήματα. Όσο και αν θέλουν να προασπίσουν κάποια συμφέροντα της ομάδας τους. Η ΚΕΔΕ σήμερα εκτέθηκε με τον ορισμό του Σιδηρόπουλου. Τα πράγματα είναι απλά. Όταν μου βάζεις ξένο στο ΆΚΑ, τι να λέμε τώρα. Και ειδικά το Σιδηρόπουλο να βάζεις Έλληνα, τον οποίο ο Άρης μονίμως έχει παράπονα. Και παράπονα με επιχειρήματα. Θα δούμε την Κυριακή τι θα γίνει. Εύχομαι πραγματικά να μην ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο κομμάτι στα 90 λεπτά της Κυριακής παραπάνω. Και απλά να γίνει μια διαιτησία που θα περάσει αδιάφορη. Εντάξει. Και το PAOK TV, το οποίο εδώ έχουμε πει ότι είναι όντως ένα πρωτοποριακό εγχείρημα, τελικά δεδομένα, και είναι έξυπνο σαν ιδέα, να λειτουργήσει όπως πρέπει. Πρέπει να βρει και μια μπάλα το διαιτητή. Στο Αθλητικό Γιουβέντους ή κάποιος τον βρήκε τώρα, τι έγινε. Και έχει πέσει κάτω. Αχ, και είναι γνωστός μωρέ αυτός. Πώς το λένε να δεις. Μου διαφέρει το όνομά του τώρα. Δεν μπορώ να... Δεν κάνω κλικ και γέλασε κιόλας. Όταν σηκώθηκε. Τώρα μας δείξει replay λίγο πάλι. Να το δούμε αν θα δείξει δεύτερο replay. Θα φανεί. Λοιπόν. Και ο Άρης ζήτησε διευκρινήσεις για το PAOK TV. Όπως πριν από λίγες μέρες, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ βγήκε και αμφισβήτησε την Νόβα λόγω Μαρινάκη. Νομιμοποιείται να το κάνει. Άρα και ο Άρης νομιμοποιείται να κάνει το ίδιο με το PAOK TV, ήταν η παραγωγή, η τηλεοπτική παραγωγή του αγώνα της Κυριακής, γίνεται την γηπεδούχο ομάδα. Θα τα βλέπουμε σωστά εδώ πέρα τα πράγματα. Και πάντα με επιχειρήματα. Δεν θα λέμε ότι να είναι. Μακάρι όλα να λειτουργεί σωστά την Κυριακή. Και ένα ντέρμπι στο τέλος το οποίο θα μας απασχολήσει μόνο το ποδόσφαιρο και στη διάρκεια του φυσικά. Απλά με κάποια πράγματα υπάρχει προϊστορία. Τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Ο 0-2 ή Juventus, ωραίο γκολ. Ωραίο γκολ. Συγκλειστή του ο Μπλακ. Αγόρι μου δηλαδή. Θα το θέω. 0-2 Juventus το καθαρίζει. Ποιος είναι ο κύριος που το έβαλε? Μου ζημίζει κάτι το... Ο Ματουιντή, ο Γάλλος μέσος, σκοράρει για την Juventus και κάνει το 0-2. Καθαρίζει η Juve στο 66 αυτό το γκολ. Στα άλλα μάτς δεν έχουμε κάποια αλλαγή όσον αφορά τα σκορ. Παραμένουν όσοι έχουν. Ο Άρης που, εντάξει, πλέον καλείται να προετοιμαστεί και για το κομμάτι της διαιτησίας, γιατί έχει πάθει από το Σιδηρόπουλο τα προηγούμενα χρόνια. Και ο Τερζής πλέον θα προσπαθήσει να περάσει και στους παίχτες το ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί εύκολα μπορεί να βγουν οι κάρτες την Κυριακή. Συν φυσικά την αγωνιστική προετοιμασία της ομάδας, η οποία προχωράει από αύριο, σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει και στην τελική της ευθεία, με όλους τους παίχτες να είναι στη διάθεση του 48χρονου τεχνικού
και με την τριάδα πίσω από τον Ιντέγε να είναι ο πονοκέφαλος για ακόμα μία φορά, αφού όλοι είναι διαθέσιμοι, όλοι είναι ετοιμοπόλεμοι, όλοι παρουσιάζουν μια αρκετά καλή εικόνα στις προπονήσεις. Άρα είναι λογικό να πονοκεφαλιάζει ευχάριστα και ο Τόλης ο Τερζής για τις επιλογές οι οποίες θα πραγματοποιήσει. Όσον αφορά το σχήμα το οποίο θα παρατάξει η Ντούμπα την ερχόμενη Κυριακή, μπορεί και είναι το πιο πιθανό βασικά σαν σενάριο να διατηρήσει Γκάμα, Ντιγκινή και Φετφατζίδη. Ο Φετφατζίδης θεωρείται σίγουρος, εντάξει, μετά από αυτά που έκανε κόντρα στον Παναθηναϊκό, και ο Ντιγκινή ακόμα. Αν είναι να γίνει μια αλλαγή, νομίζω ότι αν είναι να βγει κάποιος που δεν νομίζω να βγει κιόλας, θα είναι ο Γκάμα. Αλλά και πάλι η δική μου αίσθηση είναι ότι δύσκολα θα αλλάξει κάτι, παρόλο που οι περισσότεροι είναι σε καλή κατάσταση. Βασικά όλοι όσοι είναι διαθέσιμοι για αυτές τις τρεις θέσεις είναι σε καλή κατάσταση. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι και πάντα ο λόγος που πονοκεφαλιάζει και ο προπονητής του Άρη και σκέφτεται διάφορα πράγματα και δοκιμάζει διάφορα πράγματα έχει να κάνει και με το ότι απέναντί του θα έχει μια ομάδα, είναι με ένα ντέρμπι, αλλά θα είναι και μια ομάδα με πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές από αυτούς του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, σε μια πλευρά υπάρχει ο Μάτος, στην άλλη υπάρχει ο Γιώχανσον. Εντάξει, μην λέμε ότι θέλουμε. Από τη μία είναι ο Μαυρομάτης με τον Κολοβέτσιο και τον Μπούγκουρα, και ο Πάκο έχει τον Κρέσπο και τον Βαρέλα. Που δεν έχουν διαφορές βέβαια η μεν με τους δύο όσον αφορά το κομμάτι της ταχύτητας. Αργοί είναι όλοι. Απλά ο ΠΑΟΚ έχει πιο ποιοτικά στόπερ που ξέρουν περισσότερη μπάλα και μπορούν να βοηθήσουν και στο. Και είναι πολύ καλή σε παιχνίδι. Στο να κατεβάζουν μπάλα, στο να περνάνε πάσες μπροστά. Σε αυτό το κομμάτι που πρέπει να διαχειριστεί ο Άρης στο σετ παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει το παιχνίδι του φυσικά και θα πρέπει ο Άρης να τον εντοπίσει. Με το pressing ειδικά του ΠΑΟΚ που συνηθίζει να το κάνει και ειδικά σε τέτοια παιχνίδια στα πρώτα λεπτά στην Τούμπα, είναι ένα πρώτο στοίχημα για τον Άρη στο ντέρμπι της Κυριακής. Συν φυσικά τους extreme του ΠΑΟΚ, που για αυτοί είναι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές και σε καλή κατάσταση κιόλας. Υπάρχει ένας Μπίσεσβαρ, υπάρχει ένας Ακπομ στην κορυφή της επίθεσης. Επίσης, στο κέντρο είναι πάλι το θέμα του ΠΑΟΚ και εκεί περιμένει ο Άρης να δει τι θα επιλέξει ο Αμπέλ Φερέιρα. Αν δηλαδή θα πάμε με Μίσιτς, Εσίτη, ή αν θα πάει ο ΠΑΟΚ με Καντουρί και Μίσιτς. Εντάξει, βέβαια. Νομίζω ότι είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση το πλάνο του Άρη θα είναι συγκεκριμένο. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε και τις επόμενες δύο προπονήσεις, την αυριανή δηλαδή και της Παρασκευής, για να δούμε οριστικά αν ο Τερζής θα διατηρήσει την τριάδα, τη γνωστή τριάδα πίσω από τον Ιντέγε, ή αν θα προχωρήσει κάποια αλλαγή. Αυτό το οποίο σίγουρα θα διαφοροποιηθεί, αν δεν διαφοροποιηθούν οι παίχτες που είναι και το πιο πιθανό, επαναλαμβάνω, είναι η τακτική προσέγγιση και οι οδηγίες του προπονητή του Άρη προς τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Γιατί άλλες είναι οδηγίες κόντρα στον Παναθηναϊκό και άλλες είναι οδηγίες τακτικά κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μειώνει η Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2 στο 70 και μπαίνει ξανά στο παιχνίδι με τον γκολ ποιου, αυτού του μουστακαλί, ο Σάβιτς. Μάλιστα, τι μουστάκι δεκαετίας. Αυτός ο Σάβιτς, ρε φίλε, της Ατλέτικο, σαν ρεμπέτης είναι. Τι μουστάκι είναι αυτό δηλαδή. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Για δώσε λίγο χαλί. Γκολ και η Δυναμό Ζάγκρεπ 4-0 την Αταλάντα. Βλέπω πολύ γκολ απόψε. Και χθες είχε πολλά. Και στο παιχνίδι περιμένα βέβαια να μπουν περισσότερα γκολ. Δεν μπήκανε ποτέ. Εντάξει. Αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα. Στο Ντόρτμουντ Μπαρτσελόνα. Λοιπόν. 2-3-10, 2-7 και 3 οχτάρια. Θα ανοίξω γραμμές. Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν. Το πήρα απόφαση και αλλάζω τακτική. Αλλά θέλω, παιδιά, επειδή το σκεφτόμουν πολύ, να βγούμε να μιλήσουμε ήρεμα, έτσι. Μην ξεφύγουμε τώρα. Να χαρείτε και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να κάνουμε κουβέντα. Πάνω σε ό,τι ζήτημα θέλετε εσείς. Αν δεν πάρετε τώρα, θα βγω στο πόσο break κατευθείαν. Να ξέρετε, γιατί πλησιάζουμε έτσι κι αλλιώς. 28 έφτασε. Αν προλάβετε, προλάβατε. Αν δεν προλάβατε, θα το σκεφτώ ξανά για μετά τις 11.30. Αν θα ανοίξω τις τηλεφωνικές γραμμές. Γι' αυτό λοιπόν. Όσοι πιστοί προσέλετε τώρα, 2-3-10, 2-87 και 3-8. Έχουμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Και χθες μιλήσαμε προχθές, δεν θυμάμαι. Και έχω λίγο Αλτσχάιμερ. Διατήρε πόσο χρόνο είσαι εκεί, Αλτσχάιμερ. Πόσο είμαι. Ναι. Άλλο πόσο είμαι. Άλλο πόσο φαίνομαι και άλλο τι αισθάνομαι. Πόσο αισθάνεσαι. Αισθάνομαι 25. Πόσο φαίνεσαι.
Φαίνομαι 35 και πόσο είσαι? 37. Καλός, καλός. Καλός. Γιατί μικρός είσαι, δεν κατάλαβα, 47, τι είσαι? Ναι, εντάξει, Νίκο Πρεπίδης είμαι. Καλά είσαι. Καλά, δόξα τω Θεώ. Για πες μου εσύ, Νίκο, λίγο, αυτός ο Ντουάρτε, τώρα, τι ρόλο παίζει, δηλαδή, το παίρνει στην αποστολή, δεν τον παίρνει, είναι εκτός? Είναι στις αποστολές κανονικά και από ό,τι πληροφορούμε την εβδομάδα αυτή ειδικά δουλεύει πολύ στις προπονήσεις. Πολύ. Δεν μου λες, ήταν θέμα προπονητή του πρώην Ντουάρτε που δεν δούλευε? Στο γεγονός ότι πλέον δουλεύει περισσότερο, όπως πληροφορούμε. Κάτι πήρα τα αυτιά μου και δεν θέλω να... εντάξει, δεν το πιστεύω, αλλά δεν ξέρω τώρα. Θα σου το πω με μια φράση χωρίς να επεκταθώ κι εγώ περισσότερο σε αυτό το ζήτημα. Ναι. Πάντα τον κάθε παίχτη πρέπει να τους διαχειρίζει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Εντάξει, δεν είναι μόνο η κατάσταση που ήρθε ο Ντουάρτε, είναι και μετά το πώς τον διαχειρίζεσαι εσύ. Ναι. Εντάξει. Το ότι ο Ντουάρτε πλέον δουλεύει περισσότερο σημαίνει ότι δεν τον, μπορεί να μην τον έμπαινε τόσο και ο προηγούμενος προπονητής. Δεν είναι κακό αυτό. Όχι, σίγουρα δεν. Εντάξει. Εγώ δεν πω ότι κακό. Απλά ξέρεις... Και εμείς στις δουλειές μας δεν μας εμπνέουν η συνέχεια τα αφεντικά μας. Εντάξει. Ξέρεις, Νίκο, εγώ έχω μάθει τη ζωή μου, επειδή έχω κάνει και προϊστάμενος. Ναι. Ένα χρονικό διάστημα παλιότερα. Ναι. Γιατί βλέπω τον προπονητή σαν προϊστάμενο. Το δουλεύει σαν την κεφαλή, ρε παιδί μου. Είναι εντάξει, το αφεντικό σου, ναι. Το αφεντικό μου. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι για να γίνεις προϊστάμενος σε κάποιο τμήμα, σε ομάδα, σε οπουδήποτε, πρέπει να είσαι δίκαιος. Αν δεν είσαι δίκαιος, Νίκο, δεν μπορείς να γίνεις προϊστάμενος. Πρέπει να είσαι δίκαιος και πρέπει να έχεις ξεκινήσει από πολύ χαμηλά για να έχεις ζήσει όλες τις βαθμίδες. Δεν ξέρω αν ο Παντελής ήταν δίκαιος. Δεν το ξέρω, δεν ήμουν προπονητής και δεν με ενδιαφέρει. Αλλά γιατί βλέπω ότι οι παίχτες κάποιοι έχουν αλλάξει διάθεση. Αυτό, ρε φίλε, σημαίνει ότι τους εμπνέει η νέα κατάσταση. Ποια είναι, δεν έχει, είναι Τερζής. Ο Τερζής. Ο Τερζής. Ίσως... Πρόσεξε, άλλο Τερζής βοηθός και άλλο Τερζής πρώτος. Α, ωραία. Έχει διαφορά. Εντάξει. Και πρόσεξε, πολύ σημαντικό, γιατί ξεχνάμε ίσως το πιο σημαντικό, γιατί και ο Τερζής προσπάθησε να βοηθήσει με τέτα τέτοια αλλαγή του κλίματος. Ξεχνάς το πιο βασικό, το Χαριστέα. Χαριστέας. Ο Χαριστέας, ναι, έχει βαρεθεί, μιλάμε τους παίκτες το τελευταίο διάστημα. Συσσαγωγικά το βαρεθεί. Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Και κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι ο Τόλος Τερζής, επειδή το σκάουτινγκ το ξέρει πάρα πολύ καλά. Αλήθεια. Δηλαδή, ναι, και τους ομάδες έχει ξεκαλύψει, δηλαδή μπορεί με κλειστά μάτια να σου πει ο κάθε παίκτης κάθε ομάδα, γιατί ο άνθρωπος πήγαινε και έβλεπε μάτς και ήταν αυτός στην ουσία που μετέβεσε ο προπονητή, εντάξει, τα σύγχυτα βρει κάθε ομάδας. Ναι. Είναι θετικό που έμεινε στον πάγκο, και αυτό λέγαμε κάτι παιδιά και με παρέα, ότι τώρα και να δει ο προπονητής, τι Τετάρτη αλλάζαμε προπονητή με μια προπόνηση, δεν ξέρω όταν, όπως πάθαμε τον Κούπερ, θυμάσαι ότι πάθαμε τον Κούπερ. Ναι. Πιστεύω ότι αυτό είναι καλύτερο που έγινε έτσι. Μακάρι. Τώρα είναι Σιδηρόπουλος, Νίκο. Σιδηρόπουλος, βεβαίως. Αντίδραση καμία, δεν έχουν τίποτα. Αντέδρασε, ο Άρης έβγαλε ανακοίνωση, θα διαβάσω και μετά. Και ποιος είναι ο βαρίστας? Ο Κασταβρίδη, βάλατε. Διαμαντόπουλος. Και κάτι άλλο είναι για να τα κλείσω λίγο, γιατί έχω μια απορία. Ναι. Οι κάμερες που έχει η Νόβα. Ναι. Με τις κάμερες του ΠΑΟΚ TV, πρόσεξε τώρα. Ναι. Δεν υπονοώ τίποτα, ρωτάω. Ναι, 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 ναι. Είναι το ίδιο για να μπορεί να συγκρίνει μια φάση? Πρέπει να ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις του ΒΑΡ, εννοείται. Ναι. Είναι σίγουρο ότι ανταποκρίνονται? Εγώ από όσο ξέρω και το δηλώνουν και άνθρωποι του ΠΑΟΚ, η παραγωγή... Του δηλώνουν αυτοί. Η παραγωγή ναι, γίνεται με βάση τα σύγχρονα πρότυπα και όπως πρέπει να γίνεται και θα γινόταν από ένα συνδρομητικό κανάλι, προκειμένου και να υπάρχει μια ποιότητα για τον κόσμο που παρακολουθεί τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ TV, αλλά ναι, και για το ΒΑΡ. Δεν νομίζω, Νίκο, πάντως εγώ. Δηλαδή η τεχνολογία της Νόβα και της Κοσμοτένα είναι ίδια με την τεχνολογία που έχει το ΠΑΟΚ TV, ας πούμε, για να μετάσουν τους μάτς. Δεν το πιστεύω, όσο και να πέσουμε ότι είμαι εγκάθετος, πέσουμε ότι είμαι... Δεν το πιστεύω, γιατί δεν μπορεί ένα ΠΑΟΚ TV το οποίο... Ο Άρης, ναι, πέσουμε. Μέσα ένα μήνα, ρε παιδί μου, τώρα ξαφνικά έγινε να δείχνει μάτς, να έχει την τεχνογνωσία, την τεχνολογία μια Νόβα ή μια Κοσμοτέ. Δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω ότι δεν την έχει. Εγώ σου λέω το εξής. Γιατί λένε, γιατί ο Άρης τα ίδια διευκρινίζει στο ΠΑΟΚ TV. Νομιμοποιείται να το κάνει, διότι η παραγωγή γίνεται από την γηπεδούχο ομάδα 0-3 Manchester City. Όπως επαναλαμβάνω, και μπορεί αν θέλει ο Άρης βρίσκει πάτημα στην τοποθέτηση του υπεύθυνου επικοινωνίας ΠΑΟΚ πριν λίγες μέρες, που ο άνθρωπος δικαίωμά του είναι και είπε, αφισβήτησε την Νόβα λόγω Μαρινάκη. Και... Τώρα, Νίκο, μην με ανοίξει το στόμα τώρα τέτοια ώρα που είναι. Να πω και
τον υπεύθυνο, ξέρει ποιο είναι και τι είναι. Ξέρω ποιο είναι και τι είναι. Ξέρει, ε. Ξέρω ποιο είναι και τι είναι. Άσε τώρα, άσε τώρα. Μιλάμε για. Τώρα μιλάμε για άνθρωπο. Τώρα μιλήσουμε σοβαρά. Μην μου λέει ο άνθρωπο δεν είναι εκτό από και χρόνο. Τέλο πάντων. Ναι. Δεν μα νοιάζει κόσμο και να σε κάνει. Απλά θέλω να πω ότι. Σίγουρα. Πώ το πω τώρα. Επιφυλασσόμαστε όλοι για το μάτσο. Όχι το μάτσο είναι καθαρό, όχι. Αν η φάση που θα δείξει το ΒΑΡ, η κάμερα είναι σωστή λήψη και αυτά για να δει τη φάση του βαρίστας. Δεν αποκλείεται. Εγώ πάω και το προσεγγίζω με την πίστη και την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί να ασχοληθούμε με κάτι τέτοιο την Κυριακή. Μακάρι. Μακάρι, γιατί ξέρω εγώ. Κοδούσε όμως, αλληλούια. Τέλος πάντων. Θα φανεί. Θα φανεί. Ναι, θα φανεί στο χειροκρότημα. Αυτά, Νικόλα. Να σε καλά. Καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ και εσένα. Έχουμε κι άλλον. Ωραία. Καλησπέρα στον επόμενο. Γεια σου, Νικόλα. Χαίρετε. Γιάννης ΠΑΟΚ. Γεια σου, Γιάννη. Δύσκολο μας η Κυριακή και για τον ΠΑΟΚ. Δύσκολο, θεωρώ. Δύσκολο. Εντάξει, τα ντέρμπι πάντα όλα, όλα είναι ανοιχτά. Θυμάμαι την τελευταία φορά που μας είδε ο Άρης πήγαινα τρίτη γυμνασίου και είχα θρησκευτικά το πρωί. τότε με το Χαβίτο λες. Τότε με το Χαβίτο, ναι, που την τελευταία ήταν. Εντάξει, μεσολάβησαν και... Και ένα χρόνια που. Θρησκευτικά πρώτη ώρα, ρε φίλε, πω, πολύ άσχημο πράγμα. Δηλαδή, όχι ότι είμαι μεγάλο τώρα, εντάξει, καλά, ναι. Πολύ βάρβαρο. Πολύ βάρβαρο. Ναι. Κοίτα να σου πω κάτι, ο ΠΑΟΚ, άσχετα με την κατάσταση που είναι, είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα. Και αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή πρόσεξε, επειδή κάθεσε και δεν το μάτισε με τον Ατρόμητο, ναι. Όπου η ομάδα. Που ΠΑΟΚ, εντάξει, σε προβλημάτισε περισσότερο, δηλαδή προσπάθησε να το δω με πιο ουδέτερο μάτι, αλλά αυτά τα παιχνίδια, τα ντέρμπι, πολλές φορές μεταμορφώνουν τις ομάδες. Άρα είναι. Μια ξεχωριστή κατηγορία, άσχετα την κατάσταση που βρίσκεται το ένας ή το άλλος. Κοίταξε, εγώ θα, κοιτώντας το παιχνίδι από τη δική μας πλευρά, ναι. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, θεωρώ το ότι πέρσι τον Άρη δεν τον αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ. Όχι ότι ο Άρης πέρσι πήρε αποτέλεσμα εξαιτίας ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε καλά, έπαιξε καλά, ναι. Και ο Άρης πέρσι, ναι, να μάθει, ναι. Της τούμπας μιλάω. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι δεν τα αντιμετώπισε με τη σοβαρότητα που... Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν με υπεροψία ενδεχομένως θέλει. Βγάλαμε ένα συνομπισμό παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Και σαν οργανισμός και σαν κόσμος και την πατήσαμε στο εντός έδρας. Δηλαδή, ο κόσμος δεν έβγαλε πολύ υπεροψία νομίζω γιατί υπήρχαν και αποδοκιμασίες από ένα σημείο και μετά στην Τούμπα. Ναι. Εντάξει. Τώρα φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ διαφορετικός. Αυτό, ναι, θα είναι διαφορετικό το κλίμα. Ναι, θα είναι διαφορετικό. Θεωρώ ότι αν κάτι ο ΠΑΟΚ του έμεινε από πέρσι. Καλό είναι το ότι έχει πάρει αυτή τη δυναμική να κερδίζει τα παιχνίδια, το ότι έχει να χάσει καμιά 38 αγώνες σερί. Του έχει δώσει το στίγμα του νικητή, δηλαδή δύσκολο ΠΑΟΚ θα χάσει ένα παιχνίδι. Ναι. Ποτέ δεν μιλάει, ποτέ κάποτε θα χάσει, θα σπάσει το ρόδι. 2-0 η Μπάγκερ, τον Ερυθρό Αστέρα. Εντάξει, είναι κοίτα, αυτά τα σερί κάποια στιγμή γρήγορα τελειώνουν. Ναι. Τώρα δεν σου λέω θα τελειώσει την Κυριακή, μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Κοίταξε, θεωρώ ότι το θέμα με τον Σιδηρόπουλο, για να τελειώσω με αυτό, θεωρείς προσωπικότητα ότι ο Σιδηρόπουλος είναι κακός διαιτητής, αντικειμενικά. Ότι είναι κακός διαιτητής. Ναι. Δεν θα σου πω, υπάρχουν πολύ χειρότεροι διαιτητές στην Ελλάδα του Σιδηρόπουλου, αλλά εγώ σαν άρεσα τον Σιδηρόπουλο, καλές αναμνήσεις δεν έχω. Και εγώ θα σου πω και το άλλο, στο οποίο στέκομαι περισσότερο από όλα. Γιατί στο ένα περίμενα να σου πω και μετά πάμε και σε εκείνο. Γιατί στο ένα βάζεις ξένο και στο άλλο βάζεις Έλληνα. Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Εντάξει, γιατί και ο ΠΑΟΚτσής, άμα ήταν. Να μειωθούν οι ξένοι διαιτητές. Ναι. Έτσι, γιατί υπάρχει αυτή η απόφαση. Μιλάμε όμως, φίλε μου, για το δεύτερο μεγαλύτερο ντέρμπι της χώρας. Ναι, μετά από το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Συμφωνώ σε αυτό. Και η ΚΕΔ δεν επιχειρηματολογεί σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, τι θες να μου πεις, ότι θα θεωρήσουμε ντέρμπι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που αυτή τη στιγμή. Γιατί, αν το πάμε αυτή τη στιγμή. Η μέρα με τη νύχτα είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Αν θέλει η ΚΕΔ να το πάμε έτσι. Εντάξει. Εγώ ναι. Εκεί στέκομαι περισσότερο. Αν είναι βάλε και στα δύο Έλληνες, εντάξει, που πάλι θα υπάρξει δυσαρέσκεια για τον Σιδηρόπουλο, θα πεις όχι και βάλε Έλληνα και στον άλλο. Αλλά μην βάζεις το ένα ξένο και στο άλλο βάζεις Έλληνα. Και επειδή σε ακούω άνθρωπο με καθαρή σκέψη, εντάξει, και εσύ στη θέση του Άρη Ανίζουνα θα έλεγες το ίδιο πράγμα. κοίταξε. Επειδή θεωρώ ότι κάθε ΠΑΕ κακά τα ψέματα. Προσπαθεί να σε φέρει οργανισμοί ναι. Που κακά τα ψέματα νίκησε εσύ πλέον. Ναι. Έτσι. Προωθούν την επικοινωνία της ομάδος. Τώρα θα δούμε λίγο ψυχρά τα πράγματα, έτσι. Θεωρώ ότι ο Άρης σκοπεύει μέσα από αυτή, επειδή ο Άρης δεν έχει κακό λόγο ή κακός
τις επιρροές που έχει ο ΠΑΟΚ στη διαιτησία. Σε καμία περίπτωση. Είμαι αντικειμενικός και δεν θεωρώ το ότι. Και μπράβο σου που το παραδέχεις. Ωραία, ο ΠΑΟΚ έχει μια τάδε επιρροή στη διαιτησία. Ναι, ο Άρης δεν την έχει. Ναι. Και αυτή τη στιγμή η δυναμική που. Η μόνη λύση που μένει στον Άρη αυτή είναι μέσω του επικοινωνιακού παιχνιδιού να δώσει το στίγμα στο Σιδηρόπουλο ώστε ψυχολογικά να του βάλει την ταμπέλα ότι είναι. Θετικά διακείμενο στον ΠΑΟΚ και να προσέξει πώς θα σου. Όπως εσύ όταν ήταν αντίστοιχη κατάσταση με τον Ολυμπιακό, έπρατε το ίδιο για να προασπίσεις τα συμφέροντα της ομάδας. Ακριβώς το ίδιο. Αλλά επέτρεψέ μου να πω το ότι ποια είναι η αλήθεια όμως και ότι ποια είναι η επικοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι δεν θεωρώ ότι ο Σιδηρόπουλος, ακόμα και στο μεταξύ μας, θα μου πεις άλλη σημασία του περσινού παιχνιδιού στο κύπελο. Ναι. Που ήταν ένα μάτς σχετικά διάφορο. Ναι. Έτσι και άλλο τώρα. Αλλά δεν θεωρώ ότι και πέρσι σε αδίκησε ο Σιδηρόπουλος. Ακόμα και το πέναλτι που σε έχω ακούσει να λες, δεν θεωρώ ότι ήταν πέναλτι στον Γκάμα. Εντάξει, ο καθένας το βλέπει πάντα με τη δική του. Ήταν ακριβώς η διαφάση, για να κλείσω κιόλας, με του Μπίσεσβαρ που διαμαρτύρονταν η δική μας. Θεωρώ ότι και τα δύο δεν είναι πέναλτι. Όταν ο άλλος πέφτει πάνω στο μυρό του, εσκεμμένα πάνω στο μυρό του παίχτη, εγώ προσωπικά αυτό δεν το θεωρώ πέναλτι. Όπως οι Παοξίδες διαμαρτύρονταν πέσει ότι ήταν πέναλτι του Μπίσεσβαρ, που για μένα δεν υπάρχει πέναλτι, έτσι. Ναι. Υπάρχει εσκεμμένη πρόθεση του Μπίσεσβαρ να εκβιάσει το πέναλτι. Ναι. Είναι ακριβώς, μπορείς να το δεις, και η φάση του, όπως και ο Σιδηρόπουλος πέρσι, σου έδωσε ένα έμεσο τι σου είχε δώσει. Μέσα στην περιοχή νομίζω ήταν στο πρώτο εμίγμα. Ναι, που δεν ήταν εκείνο. Τώρα εκεί πέρα αυτό πολύ λεπτομέρεια, πού με πας. Τέλος πάντων. Πόσο χρόνο είσαι, Γιάννη? Είμαι 24. Είμαι 24. Έχεις πολύ, πολύ καθαρή σκέψη. Και είναι απόψεις, δηλαδή, σου λέω, βγήκες, μίλησες με έναν Αργιανό και έγινε μια ωραία κουβέντα. Εγώ τέτοιες κουβέντες θέλω. Καλή συνέχεια και μπορεί να ξαναπάρω μέχρι την Παρασκευή. Έγινε, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ έχουμε άλλον. Ωραία, άρα θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή Χρήστο Κιώση και επιστρέφουμε. Ωραία η γνώμη του Γιάννη. Εντάξει, βγήκανε αυτή τη στιγμή, βγήκε ένας οπαδός του ΠΑΟΚ, μιλήσε ένας ΠΑΟΞής και ένας Αργιανός. Και μιλήσανε με ωραίο τρόπο. Ο καθένας κατέθεσε τις απόψεις του και τελείωσε. Και ο συγκεκριμένος, κάποιος μπορεί να πει υποκειμενική άποψή του. Το είπε όμως. Ο ΠΑΟΚ έχει πληρώσει διαιτησία. Δεν το είπα εγώ. Γιατί άμα το πει Αργιανός, έχει πληρώσει διαιτησία. Δεν είναι όμως έτσι. Τουλάχιστον ο Γιάννης το παραδέχτηκε. Break. Ανοιχτές για κανένα δεκάλεπτο ακόμα οι γραμμές, αφού σας έδωσα ψηλοζεστούς 2-3-10, 2-87 και 3-8. Στην τελική ευθεία τα παιχνίδια του Τσαμπιολί, ετοιμαζόμαστε για καθυστερήσεις. Σεπτέμβρη διανύουμε, μήνας των φοιτητών μεταξύ άλλων. Άλλοι έχετε βρει σπίτια, άλλοι δεν έχετε βρει. Και όσοι έχετε βρει, ξεκινάτε σιγά σιγά να τα γεμίζετε κιόλας. Με λίγα στην αρχή και βλέποντας συνέχεια. Σήμερα, βέβαια, αν είσαι φοιτητής, δεν έχεις τέτοιες ανησυχίες, γιατί με τη Vattenfall ξεκινάς τη νέα χρονιά με την ενέργεια που σε απογειώνει αρκεί να κάνεις Power Start. Γίνε πελάτης Vattenfall έως 31 Οκτωβρίου και κέρδισε σημαντικές εκτόσεις στο ρεύμα σου χωρίς καμία δέσμευση συμβολέου, χωρίς πάγια για έναν ολόκληρο χρόνο, χωρίς εγγύηση. Και τα προνόμια δεν σταματούν εκεί, γιατί μπαίνεις σε κλήρωση για να διεκδικήσεις πλούσια δώρα όπως ένα full set γραφείου με λάπτοπ και φωτιστικό αξίας άνω των 1.000 ευρώ. Δωροκάρτα γνωστής εταιρείας αξίας 500 ευρώ και πολλά άλλα δώρα τεχνολογίας όπως powerbanks, tablets κλπ. Έτσι λοιπόν το ξεκίνημα γίνεται πιο εύκολο αρκεί να έχεις τη Vattenfall να φροντίζει για σένα. Και αν θες να μάθεις περισσότερα για την προσφορά Power Start, επισκέψου τώρα από τα καταστήματα της Vattenfall ή Ιωνος Δραγούμη 4 στο κέντρο, Αριστοτέλους 64 στον Εύωσμο, Παναγή Τσαλδάρη 3 στη Νεάπολη και στα Νέα Μουδανιά Αγίου Γεωργίου 13 για τα παιδιά της Χαλκιδικής, έτσι. Και μπορείς να κερδίσεις ακόμα περισσότερα από ένα πολυμηχάνημα HP. 2-2 ισοφαρίζει η Ατλέτικο στο 90. 3-0 η Μπάγερ Μονάχου στις καθυστερήσεις. 3-0 η Παρί την Ρεάλ στις καθυστερήσεις. Το δεύτερο γκολ της Ατλέτικο ο Ερέρα. Επιστρέφει το 0-2 η Ατλέτικο. Το τρίτο γκολ της Παρί ο Μουνιέ. Ο Μπακ ξεκίνησε Ρεάλ με δυνατό χαστούκι στο φετινό Champions League. Στα υπόλοιπα παιχνίδια σε όλα παίζουμε καθυστερήσεις. Μπάγερ Λεβερκούζεν, Λοκομοτίβ Μόσχας 1-2. Πολλές εκπλήξεις απόψε. Δυναμό Ζάγκρεμπ Αταλάντα 4-0. Μπάγερ Μονάχου Ερυθρός Αστέρας 3-0. Και Σαχτάρ Ντόνετσκ Μάντσεστερ Σίτι 0-3. Πάμε στις γραμμές, καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε Νίκο. Χαίρετε. Τον κοντό τον πρώην το δικό μας τον είδες καθόλου? Όχι, γιατί είχαμε Ατλέτικο Γιουβέντους.
Γι' αυτό. Εντάξει, πιο ενδιαφέρον παιχνίδι ήταν, όπως για να το κάνουμε. Σίγουρα. Σίγουρα. Το Ολυμπιακό τον είδες? Το δεύτερο ημίχρονο. Καλός είναι ο Ολυμπιακός. Καλός είναι, καλός είναι. Καλή ομάδα. Τα δικά μας εδώ, ας μην πούμε άλλο για, το, για τις ιστορίες. Για το θέμα προπονητή τι γίνεται? Για το θέμα προπονητή αυτή τη στιγμή... Θα τελειώσει λες αυτή τη βδομάδα ή θα περάσει τον ντέρμπι και μετά? Νομίζω ότι μπορεί να πάει την επόμενη έτσι όπως οδηγούμαστε, να ξέρεις. Παίζουμε μετά με... Λάρισα, εδώ. Και μετά έχεις πάλι... Και Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο και μετά πάλι η Βικελίδης με τον Ολυμπιακό. Ω, άρα έχεις δύο μάτς στην έδρα σου. Ναι, 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 ναι. Και μετά νομίζω πας στα Πηγάδια παίξεις με την Ξάνθη, αν θυμάμαι καλά. Κοίταξε, πρέπει να κλείσει και αυτό το θέμα, αρέσει. Θα κλείσει. Θα κλείσει. Εντάξει, να σου πω κάτι, αφού έφτασε σε αυτό το σημείο, οκ. Okay. Θα κλείσει. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα κλείσει. Κάνα νέο άλλο δεν έχουμε. Όχι, όχι. Από εκεί και πέρα, αγωνιστικά, τώρα να σου πω κάτι, και αυτές οι μέρες πλησιάζουν τώρα στο ντέρμπι. Εδώ που τα λέμε δεν είναι μέρες για να κλείσει προπονητής. Α, δεν έχουν. Το μυαλό τους έχουν αλλού τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Άστο. Ας πάει από Δευτέρα πάλι. Δεν πειράζει. Εκτός αν ο Γερμανός... Θες να σου πω κάτι, ας τον κλείσουν αυτές τις μέρες και ας τον ανακοινώσουν τη Δευτέρα. Κοίτα, ο Γερμανός είναι μια επιλογή την οποία υποστηρίζει ο Χαριστέας, τον πιστεύει πολύ, φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι οριστικό. Και πρόσεξε. Ήταν προχθές στο κήπεδο ήταν. Μεγάλη ευκαιρία της Γιουβέντους με τον Ρονάλντο τις καθυστερήσεις για να πάρει την νίκη. Ήτανε, ναι, ήτανε. Τις τελευταίες μέρες ήταν στη Θεσσαλονίκη γενικότερα και πριν το παιχνίδι. Είχε μια-δύο μέρες. Δεν το ξέρει. Νομίζω πως έχει γυρίσει στη Γερμανία, ναι. Μάλιστα. Λέω πως είναι, παρακολουθείς και τα άλλα το παιχνίδι, γι' αυτό σε ρώτησα. Λοιπόν, αυτά. Έγινε, φίλε μου. Θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, έχουμε τελικά πριν πάμε στον επόμενο φίλο Μπάγκερ Λεβερκούζεν Λοκομοτίβ Μόσχας 1-2. Μπάγκερ Μονάχο Ερυθρός Αστέρας 3-0. Παρί Ρεάλ 3-0 και Σαχτάρ Σίτι 0-3. Τελικά αυτά τα μοναδικά παιχνίδια που παίζονται ακόμα είναι Ατλέτικο Γιουβέντους 2-2. Και Δυναμό Ζάγκρεμπ Αταλάντα 4-0 καθυστερήσεις και τα δύο. Επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Έλα, τελευταίο. Έλα, φιλαράκι μου. Ναι, έπεσα πάνω στην αγάπη τη Γαβριλίδου. Κατέβαινα προ το Βαρδάρι την κατηφόρα τη Νεάπολη και κάπου εκεί στα ρουμανικά μου έφυγε το τιμόνι. Θα πιάσει. Από τη Νεάπολη κατέβαινα προς το Βαρδάρι, λέω, κάτω με το αυτοκίνητό μου. Ναι. Και κάπου εκεί στο φανάρι, στα ρουμανικά, ξέρουν οι Νεαπολίτες. Μου φύγε το τιμόνι, κόντεψε να πω μέσα στο πάρκο. Κρίμα που είναι νέα κοπέλα και δεν καταλάβαινε τα ελληνικά. Ανοίγω μια παρένθεση να δώσω συγχαρητήρια στο παλικάρι. Ποιο παλικάρι? Γιάννη, το λέγανε. Να το Γιάννη, το Μπάουξι που... Μπράβο. Τι διαφορά μπορεί να έχει ο Γιαννάκης με την Αγάπη? Ναι. Να μην παρεξηγήσει, κάνει το ίδιο το επάγγελμα με σένα, αλλά δες πως σκέφτεται, θυμάσαι είπα το απόγευμα, για ένα ποσοστό 7-10 του κόσμου της συγκεκριμένης ομάδας. Δες πως σκέφτεται το παλικάρι, δες πως σκέφτεται η αγάπη που είναι δημοσιογράφος. Εγώ την καταλαβαίνω. Και εγώ την καταλαβαίνω. Αλλά γι' αυτό, μισό λεπτό, γι' αυτό όλο το κλίμα και εσείς οι δημοσιογράφοι. Γιατί όλοι είστε οπαδοί. Δεν υπάρχει δημοσιογράφος αντικειμενικό. Σπάνια θα υπάρξει. Κοίτα να σου πω κάτι, και οπαδός να είσαι λοιπόν, κάποιες φορές... Λοιπόν, να το λες όμως στα ελληνικά και να μην το καταλαβαίνει, γιατί θα πρέπει να υπερασπιστεί την ομάδα. Είναι πάρα πολύ απλό να τη ρωτάς γιατί στο ένα είναι έτσι και στο άλλο είναι γιουβέτσι. Και να απαντάει κινέζικα. Ναι. Είναι κρίμα αυτό όμως, έτσι. Μπορεί να παρεξηγείται τώρα που τα ακούει. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι της εποχής. Η αρρώστια. Δυστυχώς. Εκεί βαδίζουμε. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, έτσι. Ευτυχώς που υπάρχει κόσμος σαν τον Γιάννη που άμα θα καθίσουμε να μιλήσουμε θα συνεννοηθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το πρόβλημα όμως είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
φίλος ο Ντάνκαν να βλέπουμε στέλνει το ίδιο πράγμα και να μην μπορούμε να κοιμηθούμε. Ο Ντάνκαν στέλνει ένα μήνυμα και λέει: σε 46 με προσωπικές εμπειρίες για τον ΠΑΟΚΤΣΙ, την πλειοψηφία τουλάχιστον. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα, ακόμα και από φιλίες, και αυτό φάνηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Ελπίζω να μην έχεις αντίστοιχες εμπειρίες. Άντε, καλή συνέχεια, Ντάνκαν. Όχι, εντάξει, δεν έχω χαλάσει ποτέ τη φιλία μου με Παξιμαγό. Λέω να σου πω κάτι. Εγώ τους προσωπικά, ο κάθε άνθρωπος διαλέγει την παρέα του, τις φιλίες του. Έτσι, και το, αυτό που λένε, δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι, έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι μια πραγματικότητα και είναι αλήθεια. Σου είπα για το απόγευμα ότι έχω δύο πάρα πολύ καλούς φίλους που μπορώ να συνεννοηθώ και δεν είμαστε δύο ομάδες. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό με τους ανθρώπους που επικοινωνείς και είσαι τριγύρω να μπορείς να συνεννοηθείς. Γι' αυτό τους έχεις και μαζί σου. Ναι. Αλλά επειδή γνωρίζεις το επάγγελμα που κάνω και να αναστρέφω με πάρα πολύ κόσμο, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό του προβλήματος. Και σε αυτή την ηλικία που είμαστε, άνω των 50, ξέρεις, να μην μπορείς να συνεννοηθείς άνω των 50. Να μιλάμε την ίδια γλώσσα και να μην συνεννοούμαστε. Να βλέπουμε την ίδια φάση. Να βλέπουμε την ίδια φάση. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Και να επειδή είμαστε διαφορετικές ομάδες, να σου λέει ότι δεν βλέπεις και καλά. Βρε την μπάλα έδιωξε. Και να σου λέει αυτός επειδή είσαι άριστο, λες. Και να είμαστε πάνω από τα 50. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ναι. Ερώτηση. Το είδες το πέναλτι που έδωσε στην Νάπολη? Θες? Όχι. Δες το και περιμένω αύριο από σένα να μου πεις τι και πώς. Και αυτό που με κάνει εντύπωση είναι ότι και αυτοί που το είδαν replay, ρε φίλε, δεν τον λένε κάτι. Σε ευρωπαϊκό τώρα επίπεδο. Ναι. Όπως είπε και ο Αντζελότη στο Globe, λέει, εντάξει, μην αγχώνεσαι, λέει, όποτε χάνεις εδώ πέρα στο Champions League. Ναι, μην στεναχωριέσαι. Άρα λέει, μην στεναχωριέσαι, λέει, θα το πάρεις και φέτος. Θα το ξαναπάρεις και φέτος. Εντάξει, θα σου πω κάτι, πάντα οι πρώτες αγωνιστικές έχουν εκπλήξει τώρα, εντάξει. Ας πούμε, όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Για το πέναλτι που μου είπες τι δεν ήτανε, γιατί δεν το είδα. Ίσως είναι και το μοναδικό μάτς που βασικά έβαλα να δω τις φάσεις σήμερα. Και λίγο σε φευγάλα χτύπησε το κινητό, δεν τις είδα τελικά. Γιατί κάτσα και είδα τις υπόλοιπες. Ο αμυντικός διώχνει την μπάλα με το πόδι του και ο επιθετικός πέφτει πάνω από τον αμυντικό. Και δεις την πέναλτι. Εντάξει, συμβαίνουν. Εγώ δεν λέω γίνονται επίτηδες ορισμένα πράγματα, έτσι. Δεν σου λέω νηστημένα και τέτοια. Ακείνη τη στιγμή έτσι το είδε. Πόσο όμως στην Ελλάδα είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε μια τέτοια φάση, ότι είναι ένα ανθρώπινο λάθος? Πόσο είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε? Δεν θα σκοτωθούμε, είτε από εδώ γίνει είτε από εκεί γίνει. Εμείς θα λέμε αν μας το δώσει ότι είναι πέναλτι, ενώ δεν είναι, πώς θα το κάνουμε? Ναι. Και αντιστρόφως έτσι θα είναι. Εδώ δεν ξέρω αν έμαθες τη δηλώση σήμερα του Μαρινάκη. Τι είπε? Βλέπω σχολιάσουν εντωμεταξύ, δεν Χριστός έχω πει. Και Απόστολος. Καθόλου σα. Να μιλάει ο Ολυμπιακός και ο Μαρινάκης. Ναι. Για αυτά που έχει κάνει 17 χρόνια. Βόμβα Μαρινάκη, μήπως πρέπει να κάνουμε κι εμείς ό,τι το μπάσκετ. Πρωθυπουργικές δηλώσεις Μαρινάκη, λέει. Εν τω μεταξύ, το ωραίο ποιο είναι. Μετά το Ολυμπιακό ήταν 2. Είπε και για τον Ολυμπιακό που έπεσε στο μπάσκετ. Ναι. Γιατί είναι ανέκδοτα αυτά. Κι όμως θα υπάρξουν άνθρωποι που θα σου τα λέει καλά. Άμα εγώ πρέπει να σου πω κάτι τώρα. Άμα ο Ολυμπιακός είχε τα κόζια και εγώ ήμουν με τον Ολυμπιακό. Ας πάμε τη λογική βασικά. Αφού ο Ολυμπιακός έχει τα κόζια, λένε κάποιοι, και εγώ με τον Ολυμπιακό, γιατί έχει το Σιδηρόπουλο στην Τούμπα? Γιατί έχει το Σιδηρόπουλο στην Τούμπα, βασικά. Να χρησιμοποιήσω άλλο χρόνο. Καλή ερώτηση, να περάσουμε στην επόμενη. Καλή ερώτηση, Θανάση, δεν λες? Αφού ο Ολυμπιακός έχει τα κόζια και εγώ είμαι του Ολυμπιακού τέτοιο, γιατί έχει το Σιδηρόπουλος στην Τούμπα? Α, μάλλον τους ξέφυγε το παιχνίδι ή για τα μάτια του κόσμου? Για ποιο λόγο? Εγώ δεν ξεχνάω να σου πω κάτι. Γιατί λένε Ολυμπιακό. Εγώ δεν ξεχνάω ότι έκανε Ολυμπιακό στον Άρη τη χρονιά που έπεσε. Και θα πω και κάτι που όσοι καταλάβουνε, το καταλάβανε. Εγώ δεν ξεχνάω ότι έκανε Ολυμπιακό την πρώτη χρονιά που ήμουν στη Γάμα Εθνική. Άντε, από το στόμα μου το πήρες. Και οι ψαχμένοι. Από το στόμα μου το πήρες. Εμείς το ξέρουμε παραπάνω λόγω του ρεπορτάζ, αλλά υπάρχουν και κάποιοι εκτός που το ξέρουν. Με πρόλαβε. Εγώ δεν ξεχνάω τι μου έκανε Ολυμπιακό την πρώτη χρονιά στη Γάμα Εθνική. Και όσοι ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις, ξέρουν τι έκανε. Περίμενε, περίμενε. Βεβαίως. Γι' αυτό να σταματήσουν να πουλάνε σε αυτή την πόλη το παραμύθι
ότι ο Άρης είναι το Ολυμπιακό επειδή έτσι τους βολεύει επικοινωνιακά να το περνάνε. Εντάξει, όταν αυτοί έχουν ψηφίσει τα ίδια στα διοικητικά συμβούλια και όταν έχουν γίνει τόσα και τόσα στο παρελθόν, μην τρελαθούμε τώρα. Πρέπει να πείσουν Νίκο Παπαδόπουλο τους οπαδούς τους, να τους πείσουν τους οπαδούς τους ότι είναι αδικημένοι. Θα πρέπει να τους πείσουν τους οπαδούς τους ότι είναι αδικημένοι. Εδώ δεν ανέβηκε ο Άρης από τη Γάμα στη Β' και από τη Β' στην Α. Τη Β' στην Α, τι έγινε, ανέβηκε η Λαμία και ο Απόλλων. Ποιος έκανε κουμάντο. Δεν βγήκε ο Άρης και βγήκε η Λαμία και ο Απόλλων. Η Λαμία που φήμες λέγανε και κακές γλώσσες ότι ήταν κοντά στην ΑΕΚ. Άμπρα. Εντάξει. Που με την ΑΕΚ ήταν αγκαλιές και φιλιά. Που παίρνανε τα πέρα. Ιβάν μου, Δημήτρη μου, Ιβάν μου, Δημήτρη μου. Δεν ήτανε. Μην τρελαθούμε τώρα. Μην λέμε ότι θέλουμε. Μην προσπαθούμε να περάσουμε κάτι επειδή ισχύει. Να δούνε τι έγινε με τον Άρη και τον Ολυμπιακό πρώτη χρονιά του Άρη στη Γάμα Εθνική. Κοίταξε να δεις. Θα πρέπει τώρα να λένε αυτά που λένε για να δικαιολογούν τα δικά τους. Είναι μια ιστορία, εντάξει, δεν πειράζει. Πρέπει να δικαιολογούν στον κόσμο τους ορισμένα πράγματα. Ναι, είναι φυσικά. Εγώ το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν είναι εντάξει, ο άλλος έχει αντίθετη άποψη ότι επειδή ο άλλος φόρεσε την μπλούζα του Ολυμπιακού και δήλωσε Ολυμπιακός όταν ήταν μικρός. Γιατί ο Ιβάν Σαββίδης τι ήταν, ρε Θανάση, δηλαδή, παοκτής από μικρό παιδί. Άρρωστος ήταν. Γι' αυτό έρθε το 6, το 7 να πάρει τον Άρη ο Ιβάν Σαββίδης. Επειδή ήταν άρρωστος παοκτής από μικρό παιδί. Ήταν άρρωστος. Α, και πρόσεξε τώρα, επειδή. Και ο Άρης είπανε όχι. Επειδή μικρός ήταν Ολυμπιακός. Ναι. Ας πούμε. Έτσι. Και περνώντας τα χρόνια ξαναδήλωνε Ολυμπιακός. Τώρα που έφτασε να είναι 40 χρονών, ας πούμε, και βρίσκεται επαγγελματικά σε αυτή τη φάση που πάει να κάνει ένα deal για τον εαυτό του, ασχετά αν το εκμεταλλεύεται και η ομάδα μας αυτό, έτσι, σήμερα θα πρέπει να, ας πούμε, πάλι με τον Ολυμπιακό είναι, δηλαδή τα συμφέροντά του, πώς να σου πω, δηλαδή είναι να χάσει αυτός λεφτά, αρκεί ο Ολυμπιακός να κερδίσει. Ναι. Και αυτό είναι ένας ελληνικός τρόπος σκέψης, έτσι δεν είναι. Ναι. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή εγώ ας καταστραφώ τώρα επαγγελματικά αρκεί, αφού δήλωσα ότι είμαι Ολυμπιακός, ας και ο Ολυμπιακός να γίνει έτσι. Τι να κάνουμε. Ναι. Έχουμε, δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, μπορούμε να το συνεννοηθούμε τώρα αυτό το πράγμα. Εντάξει. Εντάξει. Έτσι γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Γι' αυτό όμως πλέον λέω και θα ξαναλέω, γιατί κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, ότι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα έχει γίνει πρώτο επικοινωνιακό. Και μετά είναι το αγωνιστικό και οτιδήποτε άλλο. Γιατί ο καθένας περνάει ό,τι θέλει, τη θέση. Και περνάει το ποδόσφαιρο δυστυχώς μέσα από την πολιτικο-οικονομική κατάσταση. Ναι, πλέον υπάρχει και αυτό. Εντάξει, πλέον υπάρχουν μεγάλα αθηναϊκά site που ένας υποστηρίζει τον ένα, ο άλλος υποστηρίζει τον άλλο. Εντάξει, τι να κάνουμε έτσι. Και είναι καραμπινάδα αυτά τα πράγματα. Και είναι καραμπινάδα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ο καθένας παλεύει για τα δικά του συμφέροντα. Ναι, μην ακούμε τώρα ότι θέλουμε και ότι να είναι τώρα. Εντάξει, ιδανικός ο Φετφατζίδης, λύθηκε το συμβόλαιό του εξάμηνο, υπέγραψε διαιτές με 300.000 το χρόνο. Δανεικός ο Σιώπης, τον πούλησε στην Τουρκία. Πώς τον πούλησε στην Τουρκία το Σιώπη αφού ήταν δανεικός? Πώς είχε ρήτρα Ολυμπιακός, άρα τον είχε δανεικό. Ναι. Που δανεικός ήταν, ναι, ρε παιδί μου. Μην πάω τώρα στην ιστορία του Σιώπη, γιατί η ιστορία του Σιώπη έχει και άλλη προέκταση που δεν θέλω να την αναφέρω. Άστο να πάει το παλιά μπέλο στην προκειμένη περίπτωση. Ο Αμαρτίνες πώς ανανέωσε για 2 χρόνια, και αυτός δανεικός. Εσύ, τώρα τι να λέμε τώρα, πρέπει δανική να αποδείξουμε. Ο Άρης έχει πάρει δανεικούς, έχει πάρει δανεικούς στον Ολυμπιακό. Τον Ζαραδούκα τον έχει πάρει δανεικό, τον Τάτο τον έχει πάρει δανεικό. Και τον Διαμαντάκο πήραμε. Ναι. Αλλά υποβιβαστήκαμε. Και τους είχες πάρει, πρόσεξε, και τους είχες πάρει δανεικούς εκείνη τη χρονιά, 2-2 Άρης Ολυμπιακός στο Βικελίδης. Και παίζανε. Κανονικά. Εντάξει, όχι πάω στον Ατρόμητο 7 παίχτες είναι εκτός αποστολής. Και υποβιβαστήκαμε. Η χρονιά που υποβιβαστήκαμε ήτανε. Όχι, ήταν η πρώτη. Την επόμενη χρονιά. Υποβιβαστήκαμε. Ναι. Εντάξει. Γιατί τώρα πρόσεξε, μπαίνω σε ένα mood και σε ένα mood. Να πω και μια κακία. Περίμενε. Μπαίνω σε ένα mood και σε ένα mood που δεν θέλω και δεν μ' αρέσει να το κάνω, αλλά τώρα επειδή πήγε κουβέντα εκεί, άλλοι παίρνανε φανερά τον Bryce Moon, τον Σαντόρ Τόργκελε και τον Θανάση Τσίγκα από τον Παναθηναϊκό. Και με διαφήμιση το κουράσα να πάω στο τέτοιο. Μην κάνεις τώρα να γίνομαι τώρα σαν τον άλλον που έχω το απόγευμα. Γιατί αυτά είναι αλήθεια. Μην τρελαθούμε. Να κοιτάμε λίγο δηλαδή και τα λογικά πράγματα. Και η Τρίπολη που έπαιζε ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ και έπαιζε στην Τούμπα, έπαιξε με βασικούς για να πάει στον τελικό με το χέρι του Μανιάτη. Και ενώ είχε εξασφαλισμένη θέση στο πρωτάθλημα, έπρεπε μετά που έπαιζε με τον Άρη και έφαγε τα 5, ας πούμε. Ή μάλλον όχι, ανάποδα το είπα. Πρώτα έπαιζε με τον Άρη
και κατέβασε ας πούμε αναπληρωματική ομάδα με τον Άρη, ενώ θα έπρεπε να κατεβάσει αναπληρωματική με τον ΠΑΟΚ για να πάει ο ΠΑΟΚ στον τρίκο, ας πούμε, κατάλαβες, ναι. Που φάγανε τα πέντε, ναι, καθίσανε και χάσανε εκείνοι, που χάσανε, που άμα καθίσανε, χάσουν κερδίσουν, αυτοί στόχο είχαν το κύπελο. Ούτως ή άλλως το πρωτάθλημα, η θέση τους ήταν δεδομένη. Εγώ σου λέω κάτι λοιπόν, για να το πες. Πού μπορείς λοιπόν να βγάλεις άκρη και να προσπαθείς τον άλλο να τον πείσεις ότι έλα βρε αγόρι μου να δούμε γιατί στο ένα βάζει αυτούς και γιατί στο άλλο βάζει εκείνους και πού πρέπει να τους βάλει τους βασικούς. Και όχι αλλά θα πρέπει να βάλει τους βασικούς με τον Άρη για να πέσει ο Άρης, για να ικανοποιηθεί το αίσθημά του. Ναι. Και όταν θα παίξει ας πούμε ο ΠΑΟΚ με την Τρίπολη, να αποκλειστεί η Τρίπολη για να πάει πάξω στον τελικό. Για να μην πάω τώρα πιο μακριά, για να μιλάμε για τέτοια ζητήματα, σε εκείνο το περίφημο Καλαμαριά ΠΑΟΚ την ίδια ώρα που ζάχνει την Ηρακλή. Ας το μην πάω εκεί πέρα τώρα, άλλη ιστορία εκείνη. Αλλά εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Η κάθε ομάδα, εντάξει, δικαιούται να κάνει ό,τι κρίνει αυτή σωστό για να προασπίσει τα συμφέροντά τη. Ανάλογα με τι εποχέ, τα συμφέροντα διαμορφώνονται. Εντάξει, αλλά μην προσπαθεί ούτε ο παλιά Ολυμπιακός, ούτε τώρα ο ΠΑΟΚ, σου λέω και το λέω σοβαρά και κανονικά, να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Είναι, λειτουργούν με παρόμοιο. Δικαίωμα του καθενός είναι, εννοείται. Δεν είναι σου λέω κακό. Καθένας προσπαθεί, τι θα κάνει, δεν θα προσπαθήσει πάρει το συμφέροντά του και πολύ καλά κάνει. 17 χρόνια να υπενθυμίσω στον κόπο του με το ΠΑΟΚ ότι ο Ολυμπιακός κάνει πράγματα τα οποία έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. 17 χρόνια. Ούτε ένα, ούτε δύο. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει κάνει πίστευτα πράγματα τώρα. Μην προσπαθήστε να κάνετε τα ίδια αυτό για να σου γίνετε οι ίδιοι, αποφύγετε. Ξέρεις ρε Θανάση ποιο είναι το... Και με αυτό θα κλείσω. Γιατί έχουμε πάει 12 και πόσο έχουμε πάει. Ξέρεις ποιο είναι το δυστύχημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε αυτό το βαριόμερο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ότι στην κορυφή φτάνεις μόνο με έναν τρόπο. Και έχει, δημιουργηθεί ένα κακό μοντέλο, ακριβώς, το οποίο δυστυχώς βρίσκει συνεχιστές. Αυτό είναι το κακό. Σε δύο πραγματάκια και τελειώσαμε. Ναι. Οι σημερινές δηλώσεις του Μαρινάκη που είναι να πηδάμε όλα από τα μπαλκόνια. Εννοείται, τώρα τις διαβάζω και εγώ. Δηλαδή, ναι, μίλησε αυτός για πρωτάθλημα των Πρεσπών όταν 17 χρόνια έκανε αυτός τα ίδια πράγματα. Ναι. Πηδάμε από τον μπαλκόνι, ρε. Τώρα, είναι δυνατόν. Ποιος ρε τα λέει αυτό το πράγμα, δηλαδή να χαζέψουμε τελείως. Στο σπίτι του κρεμασμένου φίλου δεν μιλάνε για σκηνή. Τώρα, ας πούμε, οι δηλώσεις αυτές του Μαρινάκη, ναι, είναι δηλαδή για το Θεό. Αυτά τα δηλαδή δεν είναι προκλητικό. Δηλαδή, πόσο ανάπηρο μυαλό. Και αυτός όμως, πρόσεξε, προασπίζει τα συμφέροντα της ομάδας του. Κρίνει να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Όχι, ρε φίλε, με αυτόν τον τρόπο, γιατί δημιουργείται μίσος, δημιουργείται έφτρα, δημιουργείται βία, δημιουργούνται όλα τα στραβά και τα ανάποδα, ρε φίλε. Πώς θα γίνει τώρα. Και θα απαντήσει ο άλλος. Και μετά θα απαντήσει ο άλλος. Ναι. Και πάει λέγοντας. Και πού θα φτάσει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Και μετά οι αλυσίδες στα μαχαίρια και στις γέφυρες σφαζόμαστε. Αυτό. Και μετά 1000 άτομα στους τελικούς. Τι θα γίνει, δηλαδή. Για το ποδόσφαιρο είναι αντιπορικό αυτό που θα πω. Okay, το ποδόσφαιρο είναι 90 λεπτά. Μετά όλοι θα κάνουμε την καζούρα μας ο ένας στον άλλον. Εντάξει, okay. Εμένα κολλητός μου από το 2002 αδελφικός μου φίλος είναι ΠΑΟΚτσής. Θα κάνουμε την καζούρα μας. Πριν να σήμερα ήμασταν για καφέ. Μου τα λέει, κάνουμε λίγο την καζούρα μας. Πριν να κάνουμε την καζούρα μας μετά από το μάτς και τελείως. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, ας κυλήσουν ομαλά τα πράγματα τη Δευτέρα ή Κυριακή. Απλά σου λέω με αφορμή του σημερινού να το κλείσω. Μακάρι εμένα να ασχοληθούμε με Σιδηρόπουλο την Κυριακή. Αυτό μόνο και τίποτα άλλο. Καλό σου βράδυ κύριε Θανάση μου, να είσαι καλά. Προσοχή στις τσούχτρες. Προσοχή στις τσούχτρες, να είσαι καλά, yeah. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε να επιστρέψουμε και στην Περέα ρε φίλε. Είναι μακριά, δεν είναι δίπλα. Είναι εδώ ο Μπόσμαν. Μπόσμαν. Δεν. Λοιπόν, κλείνουμε. Ευχαριστούμε πολύ τη στοίχημα που ήταν μαζί μας και στην απόψινή εκπομπή. Κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή της σε τάμπλετ ή κινητό και ποντάρετε live ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, τα πάντα όλα τα οποία σας προσφέρει η στοίχημα. Να ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γεώργιο Ζαγόρα που πουλάει αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή οι εκπομπές του είναι φρέσκες, ζεστές, τυρόπιτες 8 ώρα το πρωί στο φούρνο και είναι ανάρπαστες. Τα λέμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.